Εξοχότατε κύριε Πρέσβη, κύριε Γενική Διευθυντή του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, κύριε Σύμβουλε, αξιότιμοι ομιλητές, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Σπιτιού της Κύπρου σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση συζήτηση με το εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα «Η γεωπολιτική της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου». Η συζήτηση διοργανώνεται με πρωτοβουλία του πάντοτε δραστήριου Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη Ελλάδας, με τη συμμετοχή τριών έγκριτων ομιλητών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν τις γεωστρατηγικές, γεωπολιτικές και γεωοικονομικές ισορροπίες και εξελίξεις για τα νέα δεδομένα και τους νέους συσχετισμούς στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου στον χώρο της ενέργειας. Κύριε Μαζαράκη, κύριε Σιάμιση, κύριε Τσακίρη, καλώς ήλθατε στο Σπίτι της Κύπρου. Η παρουσία σας μας τιμά. Το Σπίτι της Κύπρου διατηρεί παλαιούς και στενούς δεσμούς συνεργασίας με το Σύνδεσμο Υποτρόφων Ελλάδας, οι πολιτιστικές, επιστημονικές και κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες, των οποίων ενθαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους και ενδυναμώνει τα κοινά επιστημονικά, επαγγελματικά και κοινωνικά ενδιαφέροντά τους. Το κυριότερο είναι ότι αποτελούν την απτή δικαίωση του οράματος του Ιδρύματος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, ενδεικτικά αναφέρω τη συνδιοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Πολιτισμός και προοπτική» το 2013, την εκδήλωση παρουσίασης της έκδοσης των ανακοινώσεων και των συμπερασμάτων της ημερίδας από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2015, με την προσθήκη της θεματικής ενότητας «Πολιτισμός και τουρισμός», την εικαστική έκθεση «Το εγχείρημα των μουσών, ένας διάλογος ανάμεσα στην τέχνη και την επιστήμη και 27 καλλιτέχνες». Είναι νομίζω προφανές ότι αν η συστηματική χορήγηση υποτροφιών και η συνεισφορά στην ακαδημαϊκή έρευνα αποτελούν επενδυτικό σχέδιο του Ιδρύματος για το μέλλον, τότε οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του Συνδέσμου Υποτρόφων του τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο αποδεικνύουν ότι αυτή η επένδυση είναι από τις ελάχιστες που εν μέσω της οικονομικής κρίσης παρουσιάζουν θετικό πρόσημο και σταθερή ανταποδοτικότητα. Η συνδιοργάνωση της σημερινής ημερίδας αποτελεί τη συνέχεια της αγαστής αυτής συνεργασίας μας. Στο σημείο αυτό καλώ στο βήμα την πρόεδρο του Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος Αναστασίου Λεβέντη, δόκτωρα Σοφία Αντωνιάδου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμα κύριε Πρέσβη, εκλεχτοί προσκεκλημένοι, αξιότιμες κύριοι και κύριοι. Εκ μέρους του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος ΑΓΑ Λεβέντη, σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας με θέμα «Η γεωπολιτική της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο». Και γι' αυτό τον τίτλο πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσακίρη, ήταν δική του πρόταση. Ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των υποτρόφων σε προσωπικό αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διοργάνωση εκδηλώσεων όπως η απόψινή που αφορά τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς που αναπτύσσονται στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με γνώμονα τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Το συγκεκριμένο θέμα είναι επίκαιρο, δεδομένου ότι καθημερινά αποτελεί αντικείμενο ειδήσεων και αποτελούν γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος λόγω των ενεργειακών θεμάτων, αλλά και ταυτόχρονα νομίζουμε ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη αρκετά. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Λεβέντη που στηρίζει όλες μας τις δράσεις καθώς και την παρούσα εκδήλωση και στέκεται αρρωγός στο Σύνδεσμο Υποτρόφων από την ίδρυσή του. Ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ευχαριστούμε βέβαια το Σπίτι της Κύπρου, κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στυλιανού, για την φιλοξενία και την Κυπριακή Πρεσβεία για την άψογη συνεργασία. Ευχαριστούμε τον Όμιλο Εταιριών Τα Ελληνικά Πετρέλαια για την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της οργάνωσης της εκδήλωσης και την ευγενική τους χορηγία, τους εκλεκτούς ομιλητές που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας, αμέσως οφείλω να ομολογήσω, και οι οποίοι διακρίνονται για την εξέχουσα πορεία τους σε διαφορετικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλάδους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη του Συνδέσμου, που βέβαια χωρίς τη δική τους δουλειά και προθυμία, τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνονταν πραγματικότητα, και ιδιαίτερα την Μάντι Ζωγράφου, η οποία ήταν και δική της πρωτοβουλία η εκδήλωση. Ευχαριστούμε και επίσης όλους εσάς που είστε εδώ και μας δίνετε ιδιαίτερη χαρά.
Σας αφήνω να απολαύσετε. Προτού δώσουμε το λόγο στον αρθρογράφο και αναλυτή Κώστα Κουτσουμίτη, ο οποίος θα αναλάβει και το συντονισμό της συζήτησης, καλούμε στο βήμα τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Κενεβέζο. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας και να συγχαρούμε το Ίδρυμα Λεβέντη για αυτή την ευκαιρία που μας δίδεται σήμερα μέσα από ακόμα μια συνέργεια με το Σπίτι της Κύπρου, την Κυπριακή Πρεσβεία, για ένα πολύ ιδιαίτερο, ευαίσθητο και πολύ πολύ σημαντικό θέμα, όχι μόνο για τα ελληνικά, κυπριακά και ελλαδικά δρόμενα και δεδομένα, αλλά ευρύτερα της περιοχής, της Ευρώπης και τον κόσμο. Νομίζω πως το θέμα από μόνο του, αλλά και η παρουσία των ομιλητών, αποδεικνύει και αναδεικνύει αυτή τη μοναδικότητα αυτού του ζητήματος, δηλαδή τη συνύπαρξη, την συνέργεια όλων των ειδικοτήτων. Για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή, η οποία έχω την αίσθηση ότι δεν έχει προθεσμία, δηλαδή δεν έχει ορόσημο τέλους ή αρχής, αυτή η πορεία της ενέργειας και όλα όσα προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη, τη νέα εξέλιξη της ζωής μας τα τελευταία χρόνια, νομίζω πως χρειαζόμαστε ανθρώπους όπως οι σημερινοί ομιλητές. Ανθρώπους που έχουν τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη, έχουν διπλωματικές ικανότητες, πολιτικές ικανότητες και η συνύπαρξη όλων αυτών να μπορούν να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ελληνισμό, για την Κύπρο μας αλλά και την Ελλάδα μας. Κάποιους απλούς προβληματισμούς μέσα από το χαιρετισμό. Πρώτο, για να μην αποτελέσει, να μην έχω πλεονασμό στα λόγια μου, γιατί έχουμε τους ομιλητές. Απλά κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν και τροφή για σκέψη. Σε μια ιδιαίτερη περίοδο, όπου όλος ο κόσμος ζει καθημερινά διάφορα φαινόμενα, δηλαδή δεν είναι η ενέργεια από μόνη της ένα φαινόμενο, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται συνεχώς. Σε χώρες που νομίζεις ότι υπάρχει σταθερότητα, προκύπτει αστάθεια. Και προφανώς αναφέρομαι σήμερα σε αυτό που σημαίνει στις τελευταίες μέρες στη Γαλλία. Μια χώρα που θεωρούσαμε ότι αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας, και δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί σήμερα με τα γεγονότα, αλλά βλέπουμε ότι κάθε μέρα γεγονότα δημιουργούν και αναδιαμορφώνουν τα δεδομένα που έχουμε να διαχειριστούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως Ελληνική Δημοκρατία και ως Ελληνισμός ευρύτερα. Βλέπουμε την έξοδο, τέλος πάντων, αποφασίστηκε, αλλά ακόμα και εκεί βλέπετε τον προς πίσω της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νέο δεδομένο στη ζωή μας. Τις αλλαγές που προκύπτουν σε όλη την περιοχή και μέσα σε όλα αυτά, τα δύσκολα, που προφανώς υπάρχουν και πολλά δυσάρεστα, όπως ό,τι προέκυψε τα τελευταία χρόνια από το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, αυτές τις ροές ανθρώπων οι οποίοι περνούν τις θάλασσες για να διεκδικήσουν δικαίωμα στην ελπίδα και στη ζωή, και κάποιοι περνούν, κάποιοι δεν περνούν, χάνουν τη ζωή τους μέσα σε αυτές. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνικό. Σε αυτό το σκηνικό η Κυπριακή Δημοκρατία, η μικρή κατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία, βρίσκεται στο επίκεντρο, όχι στο μάτι του κυκλώνα κατά τη δική μου όψη, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη πρέπει από τη δική μας πλευρά να μην τύχει εκμετάλλευσης αλλά αξιοποίησης. Να τύχει αξιοποίησης, και νομίζω πως, αυτό είναι δική μου άποψη, δεν νομίζω ότι υπάρχει υποκειμονικότητα σε αυτό, νομίζω πως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τις δοσμένες συνθήκες, έχουμε θωρακίσει τα τελευταία χρόνια αυτή την εξέλιξη. Εγώ δεν την ονομάζω ευλογία, διότι θα θυμίσω ότι και παλαιότερα λέγαμε ότι η πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα επίλυσης του Κυπριακού. Με τον ίδιο τρόπο, πριν κάποια χρόνια, κάποιοι λέγαμε, μπορεί κάποιοι να λέγαμε ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει πάλι τη γέφυρα επίλυσης του Κυπριακού. Να μην βάζουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Να βάζουμε τα όσα αυγά πρέπει σε κάθε καλάθι, να διαχειριζόμαστε τα πράγματα με σοβαρότητα, με επιμέλεια, όπως νομίζω πως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και γιατί το λέω αυτό? Θεωρώ ότι οι συνέργειες, οι τριμερείς, οι διμερείς, οι τετραμερείς συνεργασίες που έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια αποτελούν πραγματικά έναν πυλώνα σταθερότητας για μια περιοχή που, όπως προείπα, φλέγεται, έχει πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα, και εμείς, οι μικροί κατεχόμενοι, μην το ξεχνάμε, κατεχόμενη Κύπρος, πετυχαίνει και καταφέρνει να επιθυμούν όλοι
να μπουν σε αυτή την παρέα που ονομάζεται διμερείς και τριμερείς συνεργασίες, οι οποίες φέρνουν αποτέλεσμα. Πραγματικά ευχαριστούμε για την ευκαιρία που θα μας δοθεί σε λίγο να ακούσουμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους στα ζητήματα αυτά που απασχολούν όλους τους πολίτες. Νομίζω το μέσο πολίτη του Κυπριακού και όχι μόνο ελληνισμού, και να δούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που προέκυψε ως νέα άφιξη η ενέργεια στη ζωή μας να μας δώσει μια προοπτική θετική και όχι προοπτική να αισθανόμαστε ότι εκβιαζόμαστε από οποιονδήποτε. Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και κλείνω με αυτό, στη ζυγαριά είμαστε υποχρεωμένοι και εγκλωβισμένοι με την καλή έννοια να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όποιες και αν είναι οι απειλές, όποιοι και αν είναι οι εκβιασμοί. Αυτό είναι σαφές, ξεκάθαρο και καταλυτικό στον τρόπο που διαχειριζόμαστε το θέμα της ενέργειας. Υπάρχει μια ζυγαριά. Στο ένα ζύγι είναι η άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος και ευρύτερα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, και στο άλλο ζύγι είναι ο εκβιασμός, ο εκβιαστής και οι εκβιασμοί. Νομίζω ότι δεν έχουμε επιλογή. Το ένα ζύγι βαρύνει πολύ περισσότερο από το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και απολογούμε αν μακρηγόρησα. Να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου. Γιάννης Κουτσομίτης λέγομαι, είμαι αρθρογράφος και γράφω στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Ελλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ίδρυμα για την τιμή που μου έκανε να μου προτείνει να συντενούσε αυτή τη συζήτηση, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για το κομμάτι το ενεργειακό, αλλά θεωρώ ότι έρχεται σε μια στιγμή που πολλά πράγματα, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο κύριος Πρέσβης, βρίσκονται με ερωτηματικό στην ευρύτερη περιοχή και στην Μέση Ανατολή. Βλέπουμε μια απομάκρυνση της Τουρκίας από το δυτικό άξονα τα τελευταία χρόνια, που πιθανόν να διευκόλυνε και αυτές τις εξελίξεις. Βλέπουμε μια σύμπτυξη ενός πολύ ισχυρού άξονα ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, ο οποίος άξονας ξεπερνάει και τα ενεργειακά, πάει στην άμυνα, πάει στην προστασία, στην αντιτρομοκρατία, πάει και σε πολλούς άλλους τομείς. Βλέπουμε νέους παίκτες να μπαίνουν στο παιχνίδι, όπως είναι η Αίγυπτος, μια τεράστια χώρα η οποία πρέπει να ενισχυθεί και να βοηθηθεί, γιατί έχουμε τεράστιο ζήτημα ασφαλείας υπέρ μας αν βοηθήσουμε την Αίγυπτο, και έχουμε και τις ενεργειακές ανάγκες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ευρώπης ευρύτερα, η οποία Ευρώπη ζητά νέες πηγές ενέργειας, νέους τροφοδότες, νέους προμηθευτές για την ενέργειά της, για να μην είναι απόλυτα δεσμευμένη μόνο από έναν προμηθευτή. Σε όλα αυτά θα μιλήσουν, πιστεύω, εξαιρετικά άνθρωποι που έχουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο. Ο κύριος Τσακίρης, φίλος κύριος Τσακίρης, είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα γεωπολιτικά. Ο κύριος Σιάμισης από τα Ελληνικά Πετρέλαια, αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, θα σας μιλήσει για τις προκλήσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις εταιρείες ενέργειας και έρευνας των υδρογονανθράκων. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Μαζαράκης Σενιάν, με μια τεράστια εμπειρία στο στρατιωτικό τομέα, αλλά και όχι μόνο, και με μεγάλη εμπειρία και στον τομέα της στρατηγικής, θα μιλήσει για το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία των εθνικών συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου στο χώρο της ενέργειας. Θα δώσω αρχικά το λόγο στον κύριο Τσακίρη και θα τα πούμε. Κύριε Πρέσβη, τα μέλη του Ιδρύματος Λεβέντη, του Σπιτιού της Κύπρου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση, για την ευγενική φιλοξενία του Ιδρύματος Λεβέντη, για που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει μονοπολίσει την επικαιρότητα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ιδιαίτερα κάθε φορά που φτάνουμε κοντά σε μια γεώτρηση ή έχουμε εν εξελίξει γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Από τη στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε
αυτή η ιστορία, η οποία ανάγεται ουσιαστικά, έχει ξεπεράσει περίπου τα 15 χρόνια από την οριοθέτηση της πρώτης ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2003, το οποίο και επικυρώνει το 2004 ουσιαστικά με την Αίγυπτο, που τότε ξεκινάει αυτή η προσπάθεια μέχρι τώρα, έχουν ακουστεί πολλά, έχουν δοθεί πολλές ελπίδες και έχει καλλιεργηθεί μια γενικότερη εντύπωση ερμηνείας και πολλών παρερμηνιών για το φυσικό αέριο, την ενεργειακή ισχύ και το πόσο σημαντική αυτή μπορεί να είναι η συμβολή της στην ανατροπή των δεδομένων της κατοχής, στη δημιουργία ενός πολλαπλασιαστή ισχύως για την κατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία, όπως πολύ σωστά υπόθηκε πριν, και στο βαθμό στον οποίο βεβαίως μπορεί και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει αυτή την ενυπνώσει ουσιαστικά παράμετρο της εθνικής ισχύως, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανακαλύψεις κοιτασμάτων, μία ανακάλυψη ουσιαστικά κοιτασμάτων και δύο μικρότερες, η οποία ωστόσο μέχρι να μετατραπεί η ανακάλυψη αυτή, παρότι βεβαιωμένη στην περίπτωση της Αφροδίτης, σε παραγωγή και εξαγωγές, η ισχύ σε αυτή είναι ενυπνώση. Κοιτάσματα τα οποία δεν αναπτύσσονται είναι κοιτάσματα τα οποία δεν μπορούν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στο ισοζύγιο και να επηρεάσουν ουσιαστικά το ισοζύγιο της ισχύως, είτε σε περιφερειακό είτε σε διμερές επίπεδο. Όταν μιλάμε λοιπόν για ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περίπτωση της Κύπρου και το πώς αυτό την επηρεάζει, πρώτα πρέπει να δούμε λίγο την περιοχή από ένα ευρύτερο γεωστρατηγικό πλαίσιο για τη σημασία της για τις περιφερειακές δυνάμεις αλλά και τις μεγάλες δυνάμεις. Τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στις ανακαλύψεις που έχουν υπάρχει στην περιοχή για το φυσικό αέριο και για το πόσο σημαντική είναι γενικότερα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι τώρα που γίνεται σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η Ανατολική Μεσόγειος ήταν πάρα πολλά χρόνια, κυρίως και το σημαντικότερο υποδομή της ακόμα και σήμερα είναι στη ζώνη του Σουέζ και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διόδους και LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου και πετρελοειδών μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ προς την Ευρώπη. Αυτή αποτελεί μία από τις βασικότερες, βασικότερη πηγή τροφοδοσίας των μεσογειακών κρατών. Και αποτελεί και το βασικό λόγο, ένας από τους βασικούς λόγους για την τεράστια γεωστρατηγική σημασία που έχει η Αίγυπτος για την Ευρώπη. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη αποσταθεροποίησή της που θα δημιουργήσει προβλήματα στο διάπλου μέσα από το Σουέζ θα επιφέρει επιπτώσεις εξαιρετικά αρνητικές και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα αποκόψει το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών φυσικού αερίου του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που διέρχονται μέσα από την περιοχή και θα διακόψει μία από τις βασικές οδούς αρτηρίας του παγκόσμιου εμπορίου. Οπότε το οποίο στην περίπτωση του Σουέζ κατά το 1 τρίτο περίπου αφορά μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Οπότε η ενεργειακή ασφάλεια, με το 1956 η ενεργειακή κρίση του Σουέζ μάλιστα είναι και από τις κρίσεις εκείνες οι οποίες χάραξαν μέχρι και σήμερα την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ιστορία, ξεκίνησε ως ενεργειακή κρίση, αλλά οι επιπτώσεις της είναι μαζί μας μέχρι και σήμερα σε πολλαπλά επίπεδα. Έκτοτε, επίσης, το άλλο που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι πως η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι η πρώτη φορά όπου έχει χώρες που μπορεί να εξάγουν οι ίδιες φυσικό αέριο. Όχι, μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγός φυσικού αερίου ήταν και παραμένει η Αίγυπτος. Πολύ πιο πριν ανακαλυφθεί φυσικό αέριο σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσόγειου. Η ίδια Αίγυπτος μέχρι και το 2013 ήταν σημαντικός εξαγωγός και εξήγησε στην Ευρώπη αυτός ένας χάρτης, ο οποίος μάλιστα το 2008 χρησιμοποιήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Υποδομών. Αυτό που προηγήθηκε του ΣΕΦ, του Connect Europe Facility, το οποίο αποτελεί αυτή τη στιγμή και το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση όλων των έργων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, που επιδιώκει να επεκτείνει τη διασύνδεση αγορών και χωρίς την οποία η φυσική διασύνδεση των αγορών δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας των κρατών μελών. Ιδιαίτερα των κρατών μελών που είναι αποκομμένα εντελώς από τον ευρωπαϊκό κορμό, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα την Κύπρο, η οποία είναι πλέον το μοναδικό και νησί και κυρίως ενεργειακό νησί από την άποψη της απομόνωσής του που έχει μείνει στην Ευρώπη. Και η Μάλτα είναι πλέον συνδεδεμένη στον ευρωπαϊκό κορμό και οι βαλτικές δημοκρατίες συνδεδεμένες μεταξύ τους και με άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Το μόνο κράτος της Ένωσης, το οποίο έχει μείνει απομονωμένο στην άκρη της Ένωσης και το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη ανάγκη αυτής της διασύνδεσης, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ταυτόχρονα έχει και το μεγαλύτερο ποσοστά μαζί με τη Μάλτα εξάρτηση σε εισαγόμενα πετρελοειδή. Για να περιγράψουμε λίγο το ενεργειακό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Η Αίγυπτος λοιπόν, μέχρι και το 2010 αποτελεί τη βασική χώρα κλειδί για τα ενεργειακά και τη συνεισφορά την ενεργειακή της περιοχής στην Ευρώπη, η οποία χάνει το ρόλο αυτό το 2011 και μετά, όταν αποσταθεροποιείται λόγω της επανάστασης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, την οποία ενίσχυσε η Τουρκία με όλα τα μέσα,
και προσπάθησε κατ' επέκταση στη συνέχεια να πολλαπλασιάσει τη δυναμική αυτή τη μουσουλμανική αδελφότητα σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο μιας τελείως διαφορετικής Τουρκίας και μιας τελείως διαφορετικής προσέγγισης, όπου θεωρεί τη Μέση Ανατολή όχι μόνο προνομιακό πεδίο της δικής της δραστηριότητας, αλλά και σχεδόν αποκλειστική σφαίρα επιρροής της. Η Τουρκία βλέπει, και αυτό το λένε ολοένα και περισσότερο και οι Ισραηλινοί και οι Αιγύπτιοι συναδελφοί μου, αλλά αυτό το ακούσει σε επίπεδο και πολιτικών δηλώσεων, ότι αντιμετωπίζει, βλέπουν την Τουρκία ως μια αναθεωρητική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη θέση της Κύπρου και τη δυνατότητα του φυσικού αερίου να χρησιμοποιηθεί ως πολλαπλασιαστή των δυνατοτήτων ενός έντιμου συνδυασμού στο Κυπριακό. Η Τουρκία, κατά την άποψή μου, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, δεν θέλει να εμπλακεί, δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, τους οποίους θα αναλύσω. Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, αν μιλήσουμε για τις βασικές στρατηγικές της, διότι από τους τρεις βασικούς πυλώνες της παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. Η Ανατολική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή, κυρίως όχι τα αποθέματα της, αλλά η καθαρή εισαγωγική δυνατότητα εξαγωγής που προέρχεται από την Αίγυπτο, από το Ισραήλ και σε μικρότερο βαθμό από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι έχει μόνο ένα πεδίο το οποίο είναι βεβαιωμένο, η Αφροδίτη, που είναι 121 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, μικρό με τα διεθνή και ακόμα και τα περιφερειακά δεδομένα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι μικρό, έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Επειδή οι ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε φυσικό αέριο θα καλυφθούν μέσω μιας άλλης επιλογής, τις οποίες είναι συζητήσιμες ορισμένες πτυχές της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βασικό αντικειμενικό στόχο της μείωσης του κόστου του ηλεκτρισμού, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, έχει τη δυνατότητα οτιδήποτε βρεθεί στην ΑΟΣ της να εξαχθεί. Το Ισραήλ δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Το Ισραήλ κατά 60% ό,τι βρει το κρατάει για εσωτερική κατανάλωση. Η Αίγυπτος το 99% της παραγωγής της κατευθύνεται στην εσωτερική κατανάλωση. Αυτό βεβαίως αρχίζει σιγά σιγά να μεταβάλλεται. Και αυτό αποτελεί και πρόκληση, αλλά και καταλύτη για τις προσπάθειες της Κυπριακής να επιταχύνει τη δυνατότητα να μπορεί να εξάγει την Αφροδίτη στη μοναδική διαθέσιμη εμπορική επιλογή που υπάρχει, η οποία είναι τα τερματικά υγροποίηση της Αιγύπτου και εκ των πραγμάτων το τερματικό της Ίντκου που βρίσκονται κοντά στην Αλεξάνδρεια, το οποίο κατά πλειοψηφία ελέγχεται από την Shell και την Μαλαισιανή Πέτρονας, οι οποίες βεβαίως είναι και η μοναδική εξαγωγική επιλογή που υπάρχει, δεδομένου το άλλο τερματικό, το οποίο η πρόσβαση ήταν ίσως και ευκολότερη και χαμηλότερο το κόστος, έχει ήδη δεσμευθεί για να εξαχθούν εκεί πέρα και ποσότητες από το ΖΟΡ, το οποίο είναι από μόνο του πολύ σημαντικό, που είναι η πρώτη κίνηση της Αιγύπτου να ξανακαταστεί σιγά σιγά και η ίδια εξαγωγική χώρα. Και βεβαίως ποσότητες από το Ισραήλ, γιατί ορισμένα από αυτά που συζητάμε για δυνητική συνεργασία τριμερή έχουν αρχίσει ήδη και υλοποιούνται. Πλέον πάμε στο πλαίσιο όπου η ενυπνώση ισχύς μετατρέπεται σε πραγματική ισχύ και δημιουργούνται πλέον όχι σε πλαίσιο συνεργασιών ή μνημονίων συνεργασίων, αλλά πλέον υπάρχουν εμπορικά συμβόλαια τα οποία είναι υπό υλοποίηση και τα οποία θα αλλάξουν εντελώς την κατάσταση που βλέπουμε στην περιοχή μέσα στους επόμενους μήνες και κυρίως μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη από το 2019 θα έχουμε πλέον ξανά εξαγωγές από τα τερματικά. Το τερματικό της Νταμιέτα προς την Ευρώπη, το οποίο από μόνο του είναι πολύ σημαντική ενέργεια. Δυστυχώς το κυπριακό αέριο δεν θα είναι μέσα σε αυτή τη φάση που θα συμμετάχει σε αυτή την επιλογή, αλλά υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα του ΙΤΚΟ. Στα πλαίσια των τριών πυλών της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Στρατηγικής Ασφάλειας, η Ανατολική Μεσόγειος θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παρότι οι ποσότητες αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένες. Δεν θα αντικαταστήσουμε τη Ρωσία. Η Ρωσία εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστιες ποσότητες. Και μάλιστα κλιμακούμενες την τελευταία πενταετία. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή εξάγει, βάσει με τα τελευταία δεδομένα του BP Statistical Review of World Energy, που είναι το βασικό στατιστικό χάρτη των δεδομένων που υπάρχουν για την εμπορία φυσικού αερίου στην Ευρώπη, περίπου 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην Τουρκία. Αν βάλει και την Τουρκία μέσα, πάμε στα 190, κοντά 200 χοντρικά. Αυτές οι ποσότητες δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσβλεφθεί, να προσβλέψει κάποιο ότι μπορούν να ισορροπιστούν κατά οποιοδήποτε τρόπο την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεν είναι σωστό να συγκρίνει την Ανατολική Μεσόγειο με τη Ρωσία. Αυτό που είναι χρήσιμο να τη συγκρίνει είναι με άλλες νέες πηγές διαφοροποίησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη λεκάνη της Κασπίας και τις ροές φυσικού αερίου, οι οποίες θα μεταφερθούν προορισμένως από Τουρκίας και Ελλάδος και το δικτύο αγωγών TANAP και TAP. Με αυτή είναι συγκρίσιμη η Ανατολική Μεσόγειος και μπορεί υπό προϋποθέσεις να ξεπεράσει και την συνεισφορά της στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική, η οποία συνίσταται όχι μόνο στη διαφοροποίηση εισαγωγών, πηγών εισαγωγής, αλλά και οδεύσεων εισαγωγής ταυτόχρονα.
το οποίο καμία άλλη περιοχή εκτός από την Κασπία δεν μπορεί να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος των ευρωπαϊκών εισαγωγών, όπως θα πιστεύω θα αναλυθούν και σε επόμενες συναντήσεις, είναι το μεγαλύτερο κόστος του ενός ελληματικού εμπορικού ισοζυγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χοντρικά εισάγει ενεργειακά προϊόντα, λιγνίτη, ακόμα και λιγνίτη εισάγει, ουράνιο, φυσικό αέριο και πετρέλαιο και πετρελαιοειδή, τα οποία ξεπερνάνε 450 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σε μία μέση τιμή. Εάν το κόστος είναι παραπάνω σε σχέση με την τιμή του Brent, το κόστος αυτό ανεβαίνει πολύ περισσότερο. Μην ψάχνετε να δείτε σε ποιον χρωστάμε τα περισσότερα ή ποιος είναι ο βασικός μας εμπορικός εταίρος. Η Ρωσία και πάλι είναι σε τεράστια απόσταση ο μεγαλύτερος και στο κομμάτι του πετρελαίου και στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Και ο Έλληνας περισσότερο και αυξάνεται. Αυτό που επίσης μειώνεται σε μεγάλο βαθμό είναι οι εγχώριοι πόροι, ενεργειακοί πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον στο ζήτημα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Με το λιγνίτη, που είναι ο μόνος βασικός πόρος που έχουμε, τον απομακρύνουμε σιγά σιγά και καλά κάνουμε λόγω του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του. Το πετρέλαιο είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά εναλλακτικές, αξιόπιστες εναλλακτικές ακόμα στο κομμάτι των μεταφορών όπου και κυριαρχεί. Και το φυσικό αέριο αποτελεί το κλειδί, εκείνο το κάσμα, εκείνο ο υδρογονάνθρακας, ο οποίος και λόγω της αποδοτικότητάς του και λόγω του χαμηλότερων εκπομπών θερμοκηπίου. Του θερμοκηπίου είναι εκείνη η επιλογή του ενεργειακού μείγματος που δείχνει πάλι να ανεβαίνει σιγά σιγά στις επιλογές των ευρωπαϊκών κρατών και στο ενεργειακό ευρωπαϊκό μείγμα γενικότερα. Οπότε η δυνατότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ είναι που είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος της Ελλάδος και της Κύπρου, να παράξουν υδρογονάνθρακες από τους οποίους θα τους καταστήσουν εξαγωγούμενους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω μακροπρόθεσμα αποτελεί ένα επιπρόσθετο πολύ σημαντικό μέσο ενίσχυσης της σημασίας τους και του γεωπολιτικού του ρόλου εντός της Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς και το λόγο, εδώ πέρα βλέπουμε την πορεία αυτής της εξάρτησης. Η δε πορεία αυτής της εξάρτησης, ειδικότερα στο φυσικό αέριο, επειδή ακριβώς οι προβολές, πάλι αυτά είναι όλα από τα επίσημα στοιχεία, από τις επίσημες μελέτες που έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μελέτες που έχουν γίνει, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και οι νομοθεσίες του κανονισμού του 2014 για την ενεργειακή ασφάλεια, την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική, και του κανονισμού του 2017 για την ασφάλεια εφοδιασμού στο κομμάτι του φυσικού αερίου. Οι προβολές αυτές που βλέπουμε ήταν δυστυχώς, που ενώ ότι έγιναν το 2017, ήταν πάρα πολύ φιλόδοξες και πάρα πολύ αισιόδοξες. Προέβλεπαν ότι η καθαρή εισαγωγική εξάρτηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα φτάσει περίπου το 90% το 2035. Δυστυχώς, τα εμπορικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή για το εμπόριο φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέχρι το 2017 μας δείχνουν ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει το 90%. Και από 70%, από 70% που ήταν πριν από 5 χρόνια, σε 4 χρόνια έχει φτάσει στο 90% και συνεχώς αυξάνεται. Γιατί καταραίουν γρηγορότερα το αναμενωμένο τα επίπεδα παραγωγής που υπάρχουν στη Βόρεια Θάλασσα και στην Νορβηγία, ακόμα και εντός του ευρύτερου πλαισίου της ΕΟΧ. Αν δούμε λοιπόν τις εναλλακτικές, όλες αυτές τις εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου, καθώς η ευρωπαϊκή εισαγωγική εξάρτηση συνεχώς αυξάνεται, και αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχαν υπολογίσει σχεδόν όλοι και οι συμπεριλαμβανομένοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από 4 χρόνια. Βλέπουμε ότι το άλλο πρόβλημα που καλύτερα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλιση στο κομμάτι του φυσικού αερίου, που αναδεικνύει το δυνητικό ρόλο και της Ελλάδος και της Κύπρου ως περιοχές που είναι αχαρτογράφητες και χωρίς ουσιαστικές γεωτρήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές στις οποίες μιλάμε, είναι ότι από όλες τις υπόλοιπες περιοχές όπου παίρνουμε φυσικό αέριο, η Νορβηγία αυξάνεται η συμμετοχή της και η Αλγερία σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με τη Ρωσία, αλλά όλες οι υπόλοιπες πηγές δεν έχουν ακόμα δώσει τις πηγές τις οποίες περιμένουμε. Γι' αυτό και ακριβώς μακροπρόθεσμα, ενώ για τα περισσότερα χρόνια, το 1991 και μετά, η ρωσική συμμετοχή ως εξαγωγές στην τελική κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη κυμαινόταν περίπου από το 22, 25, 26%, έχει φτάσει πλέον στο 34%. Όχι των εισαγωγών, της ζήτησης, της κατανάλωσης αερίου. Και αυτό όσο περισσότερο αυξάνεται, καταραίει η εσωτερική παραγωγή, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται και τόσο περισσότερο θα ισχυροποιείται. Οπότε παράλληλα με αυτό, η λογική μια στρατηγική του LNG που θα αντικαθιστούσε και θα ισοστάθμιζε αυτές τις εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή επίσης δεν λειτουργήσε. Γιατί όλα τα τελευταία 8 χρόνια το ποσοστό εισαγωγών LNG στο ευρωπαϊκό μείγμα εισαγωγών φυσικού αερίου συνεχώς μειώνεται. Γιατί είναι πολύ πιο ακριβό. Γι' αυτό και μειώνεται.
Αυτό ενδεχομένως τίθεται ένα αμφιβόλο από ανταγωνιστικές τιμές που μπορεί να έχει το αμερικανικό LNG, αλλά και πάλι είναι πολύ εξαιρετικά αμφίβολο σε τι βαθμό θα είναι πιο φτηνό και πιο εμπορικά ανταγωνιστικό σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα σε εκείνες που έχουν και το μεγαλύτερο βαθμό εξάρτηση από την Ευρώπη, από τη Ρωσία. Η δε περιοχή εδώ είναι και εκείνη η οποία, ενώ ήταν βασικός εξαγωγός, πλέον δεν είναι, έχει χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της συνεισφοράς της. Και σε γενική ανάλυση, εκεί που καταλήγουμε είναι ότι οι ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένανε. Η κατάρρευση της εσωτερικής παραγωγής είναι πολύ πιο αμήλικτη από ό,τι είχε προβλεφθεί. Και ταυτόχρονα το πολιτικό ρίσκο αυτών των εισαγωγών αυξάνεται ποιοτικά και αυξάνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια. Έναντι αυτών των προοπτικών, η δυνατότητα να παραχθούν σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα μπορούν να εξαχθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω οδεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρακάμπτουν και τη Ρωσία και την Τουρκία και την Ουκρανία, αποτελούν, αν θέλετε, και το βασικό επιχείρημα, το δυνητικό επιχείρημα που έχεις να προτείνεις στις Βρυξέλλες για να μπορούν να εμπλαχθούν ουσιαστικότερα και πιο αποτελεσματικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή οπτική. Και η ευρωπαϊκή οπτική ουσιαστικά αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε δύο διαφορετικά έργα. Το ένα είναι το καλώδιο Eurasia Interconnector, με όλα τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδος στο κομμάτι του ηλεκτρισμού. Και το δεύτερο, που είναι πολύ πιο σημαντικό έργο από κάθε άποψη, είναι ο αγωγός EastMed, ο οποίος θα επιχειρεί να συνδέσει κοιτάσματα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στο οποίο συμμετέχει το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ελλάδα και προσφάτως η Ιταλία, που είναι πολύ σημαντική προσθήκη σε αυτό την ομάδα, το puzzle των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση. Ο αγωγός φυσικού αερίου είναι ένα σχέδιο στο οποίο ελπίζουμε ως το πρώτο τρίμηνο 2019 να έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις και να έχει καταλήξει τη διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει στην υπογραφή της διακυβερνητικής συμφωνίας. Η διακυβερνητική συμφωνία από μόνη της δεν εγγυάται την υλοποίηση, αλλά χωρίς να υπάρξει διακυβερνητική συμφωνία δεν υπάρχει και πλαίσιο συζήτηση. Οπότε, ενδεχόμενη υπογραφή της, μόλις αυτή ολοκληρωθεί, θα είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση του συγκεκριμένου έργου. Το έργο αυτό είναι βιώσιμο βεβαίως με βάση τα υπάρχοντα αποθέματα? Όχι. Φυσικά και δεν είναι. Φυσικά και δεν είναι βιώσιμο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να εγκαταληφθεί. Πρέπει οι γεωτρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή ΑΟΣ, οι γεωτρήσεις που προγραμματίζονται στην Κυπριακή ΑΟΣ και συγκεκριμένα. Και συγκεκριμένα στα τεμάχια 10-17, για το οποίο η Τουρκία μάλιστα μας έχει απειλήσει, με κάζους μπέλης επί της που αδειοδοτηθεί. Οπότε καταλαβαίνω θα αδειοδοτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και η μόνη εταιρεία που το έχει ζητήσει είναι η κοινοπραξία Eni Total. Από μόνη της είναι αυτό, από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Αυτά εδώ πέρα τα κοιτά, αυτές εδώ πέρα στις περιοχές υπάρχει τη δυνατότητα να βρεθεί περαιτέρω φυσικό αέριο που να μπορεί να υλοποιήσει και τον EastMed. Το Ισραήλ βεβαίως είναι εκείνο το οποίο έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα και τις μεγαλύτερες δυνατότητες να δεσμεύσει από τη δεύτερη φάση παραγωγής του Λεβιαθάν, η οποία ωστόσο θα είναι διαθέσιμη περίπου το 2025 με 2026. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο αν έχουμε ένα διακυβερνητικό πλαίσιο συμφωνίας μέσα στο 19. Η τελική επενδυτική απόφαση για κάτι τέτοιο θα πάρθει το 2021-2022. Τα κοιτάσματα θα έχουν βρεθεί μέχρι τότε. Η φάση μετατροπής των κοιτασμάτων σε παραγωγή θα είναι υπό εξέλιξη και το σημαντικότερο βεβαίως για να υλοποιηθεί αυτό είναι... Είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για τον EastMed. Πρώτον, οι τελικές τιμές αερίου στην Ευρώπη να αυξηθούν, το οποίο είναι ερώτημα κατά πόσο θα υπάρχει, αλλά ακόμα και να παραμείνουν στο εφιστάμενο επίπεδο ευρωπαϊκά κράτη που έχουν την ανάγκη της διαφοροποίησης από νέες πηγές οδεύσεων και νέες πηγές παραγωγής μπορούν να πληρώσουν ένα premium πάνω στο σχετικό κόστος που έχουν προκειμένου να πάρουν φυσικό αέριο για τη δική τους διασφάλιση και διαφοροποίηση των πηγών οδεύσεων. Το δεύτερο είναι ο αγωγός προς Τουρκία να εξακολουθεί να είναι κλειστός και αυτό είναι βεβαίως ζητούμενο το οποίο κυρίως είναι ζήτημα να πιστεί η Ισραηλινή πλευρά. Όταν λέω Ισραηλινή πλευρά, κυρίως εννοώ η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία έχει και τη δυνατότητα αδειοδότησης των εξαγωγών. Εκείνοι που λένε ότι οι εταιρείες αποφασίζουν και οι κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν τίποτα, πρέπει να ξαναδεί λίγο τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι το Ισραηλινή νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στο Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο να επιτρέψει ή να απαγορεύσει αδειοδοτήσεις. Οπότε θα πρέπει να πάρει την υπογραφή του Ισραηλινού Υπουργικού Συμβούλου για να εξαρθεί. Και αυτό ισχύει για όλα τα συμβόλαια εξαγωγής τα οποία έχουμε. Οπότε
ο αγωγός αυτός θα πρέπει εξακολουθεί να είναι κλειστός. Για την κυβέρνηση Νετανιάχου είναι κλειστός. Γι' αυτό και ακριβώς βλέπουμε το Ισραήλ να πρωταγωνιστεί στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή του EastMed, στο πλαίσιο της συμφωνίας πλαισίου, της διακυβερνητικής συμφωνίας πλαισίου, που θέτει τον νομικό υποστήλαιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να μπουν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες. Και βεβαίως την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σε ένα γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής έχει τη δυνατότητα και έχει και τη βούληση να επενδύσει στη κατασκευή υποδομών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτό που νομίζουμε τώρα. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική όσο το δυνατόν περισσότερο συγκεντρώνεται στις Βρυξέλλες και επικεντρώνεται στις Βρυξέλλες και έχει μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο της Επιτροπής στα πλαίσια των στρατηγικών που σας ανέλησα πριν, τόσο μεγαλύτερη αυξάνεται και η πιθανότητα να υπάρχει ουσιαστική συνδρομή, χρηματοδοτική συνδρομή των Ευρωπαϊκών Ταμείων για τέτοιου είδους αγωγούς. Μπορεί να μην καλέψουν το αγωγός, βεβαίως κοστίζει γύρω στα 6,5 με 7 δισεκατομμύρια. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος του. Είναι σχεδόν τόσο μεγάλο όσο ένα LNG, ένα διπλό LNG, ίσως λίγο λιγότερο. Κατά περίπτωση μέχρι να φτάσεις στην Ελλάδα. Γιατί εκεί πρέπει να προσθέσεις το δίκτυο, το Χερσαίο και θα πρέπει να προσθέσεις και τον Ποσειδώνα, το υποθαλάσσιο τμήμα. Οπότε το επιπρόσθετο πρόβλημά του είναι πως η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός καταναλωτής και είναι η προτελευταία γέφυρα για να πάει στην Ευρώπη. Οπότε αυξάνεται ακόμα μεγαλύτερο το κόστος και το ρίσκο. Αλλά ποιο είναι το βασικό του πλεονέκτημα? Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι αποτελεί μια γέφυρα η οποία δεσμεύει τις εξαγωγές προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Το να υγροποιηθεί και να μπει σε LNG μπορεί να πάει παντού. Και θα το δείτε και με την Αίγυπτο. Η πλειοψηφία των εξαγωγών που θα υγροποιηθούν στην Αίγυπτο, στο ΙΤΚΟΥ, που βρίσκεται εδώ πέρα, δεν θα καταλήξουν στην Ευρώπη. Θα καταλήξουν εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες τιμές. Και θα καταλήξουν κατά πλειοψηφία στην Ασία. Στην Ασία άλλωστε πηγαίνουν όταν λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα τερματικά. Η Ευρώπη θα έχει να ωφεληθεί, αλλά δεν θα ωφεληθεί κατά 100%. Εάν βρεθούν αρκετά κοιτάζοντα την Κυπριακή ΑΟΣ και οδηγηθούν σε μια επιλογή τερματικού, τότε μπορεί να είναι ενδεχομένως η καλύτερη εμπορική επιλογή για τα έσοδα των εταιριών και δευτερευόντως του Κυπριακού Δημοσίου, αλλά δεν θα είναι η καλύτερη βέλτιστη γεωπολιτική επιλογή και δεν θα διασφαλίσει ότι αυτά θα πάνε στην Ευρώπη. Ο αγωγός το διασφαλίζει. Γι' αυτό και από άποψη γεωπολιτική είναι ανώτερος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενδυνητική εργαλειοποίηση του αγωγού αυτού για την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως δυνητικά αντιμετώπισης του περιφερειακού λόγου της Τουρκίας. Ποια είναι η τουρκική οπτική γωνία για αυτά? Η τουρκική οπτική γωνία για αυτά είναι αυτός ο χάρτης, ο οποίος δείχνει σταδιακά τα βήματα των τουρκικών αναθεωρητικών απαιτήσεων σε όλο το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου από το 1973 μέχρι σήμερα. Η δε πιο πρόσφατη είναι μια άποψη η οποία λέει ότι η Ανατολική Μεσόγειο στο βόρειο τμήμα του μου ανήκει. Δεν θα αναλύσουμε τα νομικά καινοφανή επιχειρήματα γιατί αυτά είναι κενού περιεχομένου τα περισσότερα και είναι τόσο παράλογα όσο και η ίδια η πιθανότητα να επιδιώκει μέσα από τη βία να τα επιβάλλει. Αλλά αυτό που μπορώ να πω για αυτό εδώ πέρα το πράγμα που βλέπουμε είναι ότι για την οπτική πλευρά της γωνίας, για την οπτική πλευρά της Τουρκίας, όλα αυτά τα οποία σας είπα αποτελούν, όπως η ίδια δήλωσε, μάλιστα ο Υπουργός του Υπουργείου Εξωτερικών της δήλωσε όταν ξεκίνησε η γεώτρηση της Exxon στο 10, ότι αποτελούν απειλή για την Τουρκία διότι μεταβάλλουν την ισορροπία δυνάμεων. Αυτό τον όρο χρησιμοποίησαν για να περιγράψουν την αντίθεσή τους στη γεώτρηση της Exxon στο 10. Γιατί η Exxon στο 10 αποτελεί απειλή για την Τουρκία διότι ανατρέπει την ισορροπία δυνάμεων. Ποια είναι η ισορροπία δυνάμεων που θέλει να επιβάλλει η Τουρκία στην περιοχή? Η Τουρκία από 1955 και μετά ουσιαστικά όταν ξεκινάει ο αγώνας σε ΟΚΑ, μακροπρόθεσμα, θέλει πολύ απλά να διασφαλίσει ότι η Κύπρος ποτέ δεν πρόκειται να ενσωματωθεί και να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απειλής προς την ίδια από την Ελλάδα. Γι' αυτό και ακριβώς και είτε χτυπάει την Ένωση με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Η στρατηγική σημασία του νησιού στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας είναι τεράστια ως δυνητική απειλή. Γι' αυτό και ακριβώς από τότε μέχρι και την εισβολή του 1974 η στρατηγική της άποψη είναι ότι η Κύπρος σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί κέντρο εξόρμησης ή απειλής της Ελλάδος εναντίον της. Γιατί ουσιαστικά έχει το σύνδρομο της περικύκλωσης και ότι αυτό ουσιαστικά μπορεί να την περικυκλώσει και να της εμποδίσει να ασκήσει το ρόλο της για την ασφάλεια στην περιοχή. Μιλάμε για μια Τουρκία που δεν είναι ακόμα επιθετική, δεν έχει επιθετικές βλέψεις στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για μια Τουρκία στο αποκορύφωμα του κεμαλισμού και της ισχύως του κεμαλισμού, ως τουρκικός εθνικισμός και ως μια αντίληψη η οποία λέει ότι εγώ δεν μπλέκομαι στη Μέση Ανατολή.
Και δεν με ενδιαφέρει η Ανατολική Μεσόγειο πέραν των υπολογισμών του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι η πρώτη φάση της τουρκικής επιθετικότητας στην Κύπρο. Είναι αμυντικογενής υπό την άποψη της δικής της αντίληψης και της δικής της λογικής και της εργαλεοποίησης των Τουρκοκυπρίων προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Η δεύτερη φάση, η οποία φτάνει μέχρι και το 2004, είναι η προσπάθεια βεβαίως, στο πλαίσιο αυτό, να μπορέσει να, όχι μόνο να νομιμοποιήσει το αποτέλεσμα της κατοχής αυτό καθεαυτό, αλλά και να αδρανοποιήσει εντελώς το ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο κράτος μέσα από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το οποίο αν είχε περάσει, ούτε ΑΟΣ θα υπήρχε, ούτε γεωτρείς θα είχαν γίνει, ούτε τίποτα. Γι' αυτό είναι σαφές. Και είναι υπενθύμηση για το μέλλον. Η τρίτη φάση αρχίζει από τη στιγμή, και ολοκληρώνω, συντομεύω, από τη στιγμή κατά την οποία ο κ. Ερντογάν αποφασίζει και βλέπει τον εαυτό του ως τον νεοσουλτάνο της περιοχής. Στα πλαίσια της δικής του νεοοθωμανικής πολιτικής πλέον, η Κύπρος και τα κατεχόμενα δεν είναι ούτε αμυντικογενής, ούτε μια προσπάθεια νομιμοποίησης των κατεχόμενων μόνο. Αυτά είναι δευτερευούς σημασίες στρατηγικά παίγνια. Το βασικότερο ποιο είναι, ότι τα κατεχόμενα αποτελούν πλέον κέντρο προβολής, και αυτό θα το δούμε στην πράξη τα επόμενα χρόνια, προβολής της αεροναυτικής ισχύως της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος εμποδίζει την Τουρκία να κυριαρχήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον οι πολιτικές αξόνες, οι οποίες αναφερθήκαμε, αποκτήσουν και ουσιαστικό αμυντικό περιεχόμενο που ακόμα δεν έχουν. Γιατί είναι ωραίο να μιλάς για ενιαίο ενεργειακό δόγμα, δεν υπάρχει ενιαίο αμυντικό δόγμα να το στηρίξει. Είναι δύσκολο να το δούμε να εφαρμόζεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ορισμένες πτυχές του. Αυτό είναι βεβαίως γενικότερη συζήτηση. Αλλά από το 2011 και μετά, η Τουρκία βλέπει την Ανατολική Μεσόγειο ως προέκταση της κυριαρχίας της. Και βλέπει την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο ως εμπόδιο αυτής της κυριαρχίας. Γι' αυτό και στο βασικό της στρατηγικό της πλαίσιο θα επιχειρήσει να κάνει τρία πράγματα. Είτε να επαναφέρει και να επιβάλλει μια λογική σχεδίου ΑΝΑΝ που θα της δώσει τα κλειδιά της αδρανοποίησης και της εξουδετέρωσης της δυνατότητας της Κύπρου να λειτουργεί ως ανεξάρτητο κράτος στα πλαίσια ενός ευρύτερου συνασπισμού που διατηρεί το status quo και τη διεθνή νομιμότητα στην περιοχή και αντιπαλεύεται την τουρκική πολιτική να ηγεμονεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πρώτο. Ή το δεύτερο, εφόσον δεν το πετύχει αυτό, θα επιχειρήσει να επιβάλλει βεβαίως αυτό που αναφέρω και έχω πει κατά καιρούς, που ονομάζουμε ισοδύναμο τετελεσμένο. Θα προχωρήσει και θα επιδιώξει να κάνει τις δικές της γεωτρήσεις κατά τρόπο που κατά την άποψή της θα αμφισβητήσει ή θα επιχειρήσει να αδρανοποιήσει τις γεωτρήσεις της Κυπριακές σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο βλέπετε. Κανονικά αυτό δεν θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Γιατί? Διότι σύμφωνα με την τουρκική λογική, οι γεωτρήσεις που είναι τώρα αυτή τη στιγμή είναι ενεργεία. Και οι γεωτρήσεις που θα γίνουν στους επόμενους μήνες είναι εδώ, σε αυτές εδώ τις περιοχές. Είναι εκτός των υποτιθέμενων τουρκικών διεκδικήσεων. Εντάξει, όλες. Όλες. Αλλά επειδή ακριβώς όπως σας είπα πριν, η Τουρκία δεν ασχολείται με την περιοχή για τα αποθέματά της και δεν ασχολείται με την περιοχή για τους Τουρκοκύπρους, αλλά για τη δική της νεοοθωμανική ηγεμονική αντίληψη. Ναι, τελειώνω. Δική της οθωμανική ηγεμονική αντίληψη, το βασικό της ζητούμενο τι είναι? Ότι θέλει να κάνει ό,τι θέλει να γίνεται στην περιοχή πρέπει να γίνεται με την άδειά της. Αυτό είναι χαρακτήρας πειρατικού κράτους. Και λέει ότι αυτά τα αποθέματα, αν τα βγάλετε, τα βγάλετε μόνο με τη δική μου συνδρομή, με τη δική μου άδεια, και τα μισά θα τα δώσετε τουλάχιστον στους Τουρκοκύπριους. Σας θυμίζει κάτι από την πολιτική της Τουρκίας στο Αιγαίο? Λοιπόν, για να καταλήξουμε. Μακάρι να μπορούσαμε αυτό που είπε πριν ο κύριος πρέσβης και τα ανακάλυψη των αποθεμάτων αυτών να αποτελούσαν κίνητρο για την Τουρκία για την επίλυση του Κυπριακού. Δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ο δρόμος για την ανάπτυξή του δεν περνάει μέσα από μια γρήγορη επίλυση του Κυπριακού ως κίνητρο για την επίλυση του Κυπριακού, όπως το βλέπει τουλάχιστον η Τουρκία. Αποτελεί παράγοντα πολλαπλασιαστής τουρκικής επιθετικότητας και τουρκικού αναθεωρητισμού, και αν αντιμετωπιστεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η Σοβιετική Ένωση από τις δυτικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Με ανάσχεση και αποτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακή θα την έκρινα την εισήγηση του κυρίου Τσακίρη. Άγγιξε πάρα πολλά ζητήματα και προβληματισμό έθεσε. Θα βάλω μόνο μία παράμετρο, θα πρέπει να τη δούμε, και την παράμετρο των πιθανών μελλοντικών ελληνικών κοιτασμάτων, τα οποία ακόμα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν, πώς θα υπάρξουν στο μέλλον, στην ΑΟΣ της Κρήτης ή κάπου αλλού. Λοιπόν, θα δώσουμε στον κύριο Ανδρέα Σιάμιση από τα Ελληνικά Πετρέλαια,
ο οποίος πιστεύω και ο ίδιος θα έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εισήγηση. Όντως ήταν πολύ έτσι εντυπωσιακά και σε προβληματίζουν λίγο. Αξιότιμε κύριε πρέσβη, αγαπητέ φίλε Κυριάκο, στελέχη της πρεσβείας, του σπιτιού της Κύπρου, του Ιδρύματος Λεβέντη και προπαντός όλοι εσείς οι οποίοι αφιερώσετε αυτή την ώρα από τον προσωπικό σας χρόνο για να ακούσετε αυτά που έχουμε να πούμε. Να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο και για την ευκαιρία που μας δίνετε. Είμαι εδώ πέρα μετά από πρόσκληση της Μάντης και είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ, γιατί συνδυάζω πολλούς ρόλους που με σχετίζουν με το θέμα. Εκτός από το γεγονός ότι είμαι στέλεχος στα Ελληνικά Πετρέλαια, που είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στην περιοχή ενεργειακή, είμαι Κύπριος και Έλληνας, θα έλεγα, γιατί είναι και τα δύο πλέον εξίσου ισχυρά. Έχω μια πολύ στενή σχέση με το Ίδρυμα Λεβέντη, καθότι έχω εργαστεί στον Όμιλο, οπότε για μένα ήταν μεγάλη χαρά να είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας πω πράγματα που ξέρετε. Θα υπάρχουν ερωτήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων και θα πρέπει να τις απαντήσετε. Είναι ο μόνος τρόπος για να σας κρατήσω ξύπνιο, γιατί θα δούμε χάρτες πάλι και νούμερα, οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιο quiz. Θα προσπαθήσω να μην μπω σε θέματα τα οποία κάλυψε ο Θοδωρής, τα οποία όντως δίνουν μία άλλη προοπτική στα θέματα τα ενεργειακά. Θα μείνω λίγο στα θέματα τα οποία πιστεύω ότι δεν πρέπει να αγνοούμε. Και αυτό που δεν πρέπει να αγνοούμε είναι ότι ο κόσμος προχωράει προς μία κατεύθυνση και αν αρνηθούμε ότι προχωράει προς μία κατεύθυνση, τότε δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Άρα, θα προσπαθήσω να σας δώσω λίγο ποιο είναι το περιβάλλον όπως το βλέπουμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό, αλλά κάποια δεδομένα θα σας βοηθήσουν και εσάς να αξιολογήσετε αυτή την πορεία και τη σημασία που έχει για την Κύπρο το κομμάτι της ενεργειακής, του ενεργειακού τομέα, όχι μόνο για το θέμα των ανακαλύψεων. Λοιπόν, τα ελληνικά πετρέλαια. Θα πρέπει να το πούμε, καθότι είμαστε και sponsor της εκδήλωσης. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στην περιοχή. Έχουμε παρουσία σε 10 χώρες, μεταξύ αυτών και στην Κύπρο. Εργοδοτούμε έμεσα ή άμεσα πάνω από 10.000 άτομα μέσα σε όλο το κύκλωμα της αλυσίδας και είμαστε ίσως η μόνη εταιρεία στην περιοχή που έχει ενεργή συμμετοχή στους βασικούς ενεργειακούς πυλώνες, που είναι στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά το τι θα προσπαθήσω, τη σημασία της ενέργειας για την κάθε χώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η κατάσταση με 2-3 απλά έτσι σχεδιαγράμματα και χάρτες, τις εξελίξεις, αυτό που ανέφερα ότι προς τα πού πάει ο κόσμος, για να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε και να ενταχθούμε σε αυτό το πλαίσιο και κάποιες ευκαιρίες ή προκλήσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα πρέπει να τις έχουμε όχι πλέον στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά θα πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας. Πριν ξεκινήσω με τους χάρτες και τα διαγράμματα, να πω ότι τα ενεργειακά θέματα είναι θέματα τα οποία έχουν μεγάλο χρόνο ορίμανσης. Είτε λέγονται ανακαλύψεις, έρευνες και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, είτε λέγονται αγωγή, είτε λέγεται εγκατάσταση του LNG ή των δηληστηρίων ή των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής. Έχουν μεγάλο χρόνο. Θέλουν υπομονή και επιμονή. Και θα έχουμε πολλές στιγμές που θα νιώσουμε απαισιοδοξία, που κάποια πράγματα δεν θα δουλέψουν. Δεν σημαίνει πρέπει να τα παρατήσουμε. Και αυτό είναι το μήνυμα και προς την Κύπρο και προς την Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι μόνο με σταθερή πορεία μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θα πετύχουμε στο τέλος. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντική η ενέργεια? Νομίζω ότι όλοι θα δείτε, αυτά που θα πούμε τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα... να σας τα πει κάποιος. Απλώς τα βάζουμε λίγα νούμερα για να τα αντιληφθούμε λίγο έτσι πιο ουσιαστικά. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας παγκοσμίως και εισάγει ενέργεια και σε πετρέλαια και σε φυσικό αέριο, που θα εστιαστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά και σε λιγνίτη όπως ανέφερε ο Θοδωρής, και σε ηλεκτρισμό.
έχει εισαγωγές περίπου 4 δισεκατομμύρια βαρέλια το χρόνο. Το σύνολο αγοράς είναι 4 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου το χρόνο, εκ των οποίων τα 3,8 είναι εισαγωγή. Να πούμε ότι μέσα στις εισαγωγές μπαίνει μέσα και η Νορβηγία, η οποία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε τα νούμερα εδώ πέρα. Είναι 220 δισεκατομμύρια δολάρια η αγορά του αργού πετρελαίου. Είναι big numbers industry. Και αυτό είναι από τα βασικά πράγματα τα οποία θέλω να τονίσω και για την Κύπρο. Δεν είμαστε μαθημένοι για τέτοια νούμερα. Είναι άλλα τα δεδομένα και νομίζω ότι χρειάζεται και άλλη αντιμετώπιση. Από αυτά περίπου 200 δισεκατομμύρια, από την τσέπη μας δηλαδή 200 δισεκατομμύρια, βγαίνουν και πάνε σε κάποιον τρίτο. Κάποιος τρίτος νομίζω ότι άμα δείτε τα μεγέθη εδώ πέρα αρχίζει και διαφαίνεται ήδη από την πρώτη σελίδα προς τα που πάνε. Ένας, δύο. Αυτά είναι τα βασικά, οι βασικές πηγές. Ρωσία και Μέση Ανατολή. Αν δούμε το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι επίσης μια μεγάλη αγορά η οποία για το 17 και τα προηγούμενα στοιχεία ήταν το 17 είναι γύρω στα 530 BCM, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Και βλέπετε ότι επίσης μια τεράστια αγορά είναι σχεδόν 100 δισεκατομμύρια, είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Στο φυσικό αέριο είναι λίγο πιο δύσκολο να δεις τις τιμές, γιατί υπάρχουν διαφορετικές πηγές εισαγωγής μέσα στο σύστημα. Αλλά είναι μεγάλα τα νούμερα, δηλαδή 200 και 100 δισεκατομμύρια, μιλάμε για ένα σύστημα 300 δισεκατομμυρίων. Το ενδιαφέρον ποιο είναι? Από τα 526 BCM, μόνο το 25% είναι παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υπόλοιπο 76% είναι εισαγωγή. Και βλέπετε, 34% είναι από την Ρωσία. Αυτό είναι χωρισμένο σε δύο νοητές ενότητες. Είναι αυτά τα οποία έρχονται με αγωγούς και είναι αυτά τα οποία έρχονται με LNG. Βλέπετε ότι το κομμάτι των αγωγών, που είναι αυτά εδώ πέρα τα τέσσερα, είναι η μερίδα του Λέοντος. Εκεί είναι τα μεγάλα τα νούμερα. Η Ρωσία, η Νορβηγία, η Αλγερία και ένα μικρό κομμάτι από το Green Stream στη Λιβύη. Τα υπόλοιπα είναι LNG, τα οποία έρχονται από διάφορες χώρες και πιθανόν να το δούμε στο μέλλον να αυξάνεται και σαν σημασία για την αμερικανική του σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Αυτό βεβαίως θέλει μια πολύ μεγάλη υποδομή για τη μεταφορά, που είναι η αγωγή. Είναι το παιχνίδι των αγωγών, όπου είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Εγώ προσωπικά έχω εμπλακεί σε 4 περιπτώσεις αγωγών διεθνών συνεργασιών. Τη μία την βρήκα να είναι ενισχύ, δηλαδή η συμφωνία 15 χρόνια πριν πάω στα ελληνικά πετρέλαια, που ήταν το 2003, και εξακολουθεί να μην έχει γίνει, και είναι ο Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη, αγωγός που φέρνει ρωσικά πετρέλαια στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας και ον άλλον, την Τουρκία και τον Βόσπορο. Είναι το κομμάτι του TAP, είναι το κομμάτι του ITGI, φέρνει ουσιαστικά μη ρωσικό αέριο από την Κασπία προς την Ευρώπη, και το TAP είναι ο αγωγός ο οποίος ολοκληρώνεται μέσα στον επόμενο χρόνο. Άρα είναι έργα τα οποία θέλουν χρόνο, θέλουν υπομονή, θέλουν επιμονή. Και βλέπετε ότι όλα αυτά είναι υποδομές που μπήκανε μέσα από μια μεγάλη μακροχρόνια πορεία, 30, 40, 50 χρόνια πολλά από αυτά, για να μπορέσουν να δώσουν την διέξοδο και την εξάρτηση που ήθελε η Ρωσία στην Ευρώπη στο θέμα της ενεργειακής εξάρτησης και κυρίως στη Γερμανία. Θα δείτε ότι κάποιες τέτοιες εικόνες εξηγούν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα και τις πολιτικές σχέσεις των χωρών. Κάνει η χώρα η οποία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει πάρα πολύ να χτυπάμε τη Ρωσία? Για ποιο λόγο? Είναι πολύ απλός. Είναι πάρα πολύ απλός. Δυστυχώς η καθημερινότητα την οποία τη ζούμε έχει μια πολύ απλή εξήγηση από πίσω. Λοιπόν, άρα υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης σε ενεργειακά προϊόντα. Και υπάρχει εξάρτηση και στην ανακάλυψη πηγών, αλλά και στην όδευση. Όπως είπε και ο Θοδωρής προηγουμένως, δεν είναι μόνο να έχω το φυσικό αέριο, είναι και να περνάει το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο μέσα από το έδαφος. Είτε το θέλουμε είτε όχι, η Κύπρος και σε ένα μικρότερο βαθμό η Ελλάδα, είναι μικρές αγορές.
σε σχέση με τα μεγέθη τα ευρωπαϊκά δεν μπορούμε να κουνήσουμε το δίχτυο όπως λέμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα το τρίτο κομμάτι του ενεργειακού πυλώνα, η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα τη δούμε να μεγαλώνει σαν contribution μέσα στις ενεργειακές μας ανάγκες, έχει περίπου 60% εξάρτηση από υδρογονάνθρακες, δηλαδή από αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να αλλάξει στα επόμενα χρόνια. Οπότε, γεωπολιτικά προφανώς και είναι σημαντική η ανακάλυψη και βεβαίως η διοχέτευση του κυπριακού και του ελληνικού φυσικού αερίου ή υδρογονανθράκων, δεν ξέρουμε ακόμη τι είναι, προς τις αγορές της Ευρώπης ή προς άλλες αγορές. Αυτή είναι η παρούσα κατάσταση. Αν σχεδιάζαμε δηλαδή τις ενέργειές μας με βάση το παρελθόν, αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά ισχυρά για να μας οδηγήσουν να αξιολογήσουμε πολύ σημαντικά τα ευρήματα στην Κύπρο και βεβαίως ελπίζουμε και στην Ελλάδα. Θα τα δούμε σε ένα λεπτάκι. Όπως είπα όμως, πρέπει να σχεδιάζουμε με βάση το μέλλον και όχι με βάση το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Λοιπόν, ίσως όλοι να έχετε πάρει, να το έχετε δει, ότι γίνεται αυτές τις μέρες μια μεγάλη μάζοξη των Ηνωμένων Εθνών που αφορά το κλίμα. Αυτές είναι κάποια quotes που έβαλα, που είναι από τον Κανέτε, είναι ο Επίτροπος για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια, όπου ουσιαστικά λέει ότι θα πάμε σε μια διαδικασία που η Ευρώπη θα έχει neutral αποτύπωμα στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή θα παραμείνουμε εδώ που είμαστε. Και ο Σεύκοβης, που είναι υπεύθυνος για την Ενεργειακή Ένωση, για την ολοκλήρωση και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών μελών ενεργειακά, τι λέει? We cannot safely live on a planet with a climate that is out of control. Αυτά είναι πράγματα που θα τα βλέπουμε συνέχεια, τα βλέπουμε ήδη. Και βεβαίως, είτε το θέλουμε είτε όχι, η κλιματική αλλαγή έχει έρθει. Εμείς μπορούμε να καθυστερήσουμε κάποια πράγματα, πιθανώς η τεχνολογία στα επόμενα χρόνια να μας επιτρέψει να αναστρέψουμε κάποια από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά αυτό είναι σημαντικός παράγον που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα από το θεσμικό πλαίσιο το ευρωπαϊκό, υπάρχει και το διεθνές, Συμφωνία των Παρισίων, που κάποιες χώρες την έχουν υλοποιήσει και υιοθετήσει, κάποιες όχι. Θα πρέπει να δούμε ένα καινούργιο ενεργειακό μέλλον, το οποίο είναι και, αν θέλετε, η βάση, είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο χτίζονται τα οποιαδήποτε γεωπολιτικά συμφέροντα. Γιατί αν παράγω κάτι το οποίο δεν το θέλει κανένας, δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία. Τι μας λέει όμως αυτό? Μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο ευρωπαϊκό, θα δούμε αλλαγές και στην προσφορά ενέργειας αλλά και στη ζήτηση ενέργειας. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλω να σταθώ. Πέρα από τη γεωπολιτική σημασία που έχει το κομμάτι των ανακαλύψεων υδρογονανθράκων, πρέπει να δούμε πιο συνολικά το κομμάτι της ενέργειας και σαν Ελλάδα και σαν Κύπρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει το λεγόμενο reference σενάριο για το 2050. Τι είναι αυτό? Είναι μια μελέτη η οποία βγήκε πριν περίπου 2 χρόνια, 16 αν θυμάμαι καλά, όπου λέει ότι η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί περίπου γύρω στο 18% CAGR, year on year δηλαδή, για το σύνολο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 27% για την Ελλάδα, γιατί ξεκινάμε από μια διαφορετική βάση. Τι άλλο λέει όμως, πολύ σημαντικό? Λέει ότι εάν δούμε τις πηγές παραγωγής και εφοδιασμού της αγοράς με ενέργεια, έχουμε κάποιες βασικές πηγές, οι οποίες είναι ο λιγνίτης, μαύρα, είναι το πετρέλαιο, τα γκρι, το φυσικό αέριο, τα πυρηνικά, προφανώς στην Ελλάδα δεν έχουμε πυρηνικές εγκαταστάσεις, 4 χώρες στην Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και Βουλγαρία, που έχουν ουσιαστικά πυρηνικές εγκαταστάσεις, και βεβαίως και οι ανανεώσιμες. Αυτό είναι η θεσσαρία που βλέπουμε στην Ελλάδα με τα θέματα της ΔΕΗ. Γιατί τι λέει? Ότι στις επόμενες 2 δεκαετίες ο λιγνίτης θεωρητικά δεν θα υπάρχει καθόλου μέσα στο μείγμα παραγωγής ενέργειας.
Λοιπόν, πού είναι η Κύπρος παρεμπιπτόντως εδώ πέρα? Είναι μέσα στο κρύο. Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο παράγεται πολλής από εισαγωγές πετρελαιοειδών. Λοιπόν, τι λέει αυτό το πράγμα? Ότι στα επόμενα χρόνια θα είμαστε υποχρεωμένοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, να φύγουν τα λιγνητικά, να μειωθούν τα πετρελαιοειδή. Βλέπετε τα ποσοστά να παραμένουν σταθερά, αλλά μειώνεται το σύνολο. Οπότε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθεί από εκεί και θα ανεβαίνει το φυσικό αέριο και τα ανανεώσιμα. Τι σήμα μας δίνει αυτό? Ότι το φυσικό αέριο σαν ορυκτός πλούτος έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη. Έχει σημασία για την Ευρώπη διότι το έχει πει, θα το πληρώσει πιο ακριβά. Θα πάει σε παραγωγή αερίου. Δεν θέλει το λιγνίτι. Η Ρωσία. Μα γιατί γίνεται πολύ πιο σημαντικό? Η Μέρκελ είπε πρόπερση, με 3 χρόνια, ότι πυρηνικά στόπ στη Γερμανία. Αυτό βέβαια θα φάει 30 χρόνια να υλοποιηθεί. Αλλά τι σημαίνει? Σημαίνει φυσικό αέριο, άρα βλέπει εξάρτηση στη Ρωσία, και σημαίνει και ανανεώσιμες. Γι' αυτό και επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια. Αν δεν το λάβουμε υπόψη αυτό και σχεδιάζουμε εν κενό, σας διαβεβαιώ ότι θα μείνουμε πίσω από τον κόσμο. Και η Κύπρος πέτυχε ένα τεράστια χρόνια. Κατάφερε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι σήμερα το μόνο σχήμα που μπορεί να την βοηθήσει και πολιτικά και οικονομικά και για τον κόσμο. Βεβαίως όλοι έχουμε καταγωγή από την Κύπρο. Σκεφτόμαστε πάντα το θέμα το πολιτικό, σκεφτόμαστε το θέμα της κατοχής. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πιο συνολικά τα θέματα της Κύπρου. Άρα, τι λέει? Πρέπει το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες να τις δούμε πολύ πιο. Το φυσικό αέριο, ο Θοδωρής προηγούμενος, φαίνεται ότι κάνει κάποιο πικ γύρω στο 2025-30 και αρχίζει και πέφτει. Γιατί, νομίζω, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια είναι η ζήτηση. Αν μειώσεις τη ζήτηση, μειώνεις και την ανάγκη για ενέργεια. Και θα το δείτε ότι είναι ένα θέμα που η Κύπρος έχει μείνει πίσω. Πρέπει να μειώσουμε τις ανάγκες μας σε ενεργειακά προϊόντα. Ό,τι και να είναι αυτά. Βρε φυσικό αέριο, βρε πετρέλαιο, βρε λιγνίτι, ό,τι και να είναι. Πρέπει να τα μειώσουμε. Τι σημαίνει αυτά? Σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Μπορεί να λέγονται ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορεί να λέγεται καλύτερη μόνωση στα σπίτια, μπορεί να. Οτιδήποτε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγάλη επένδυση και πρέπει να το δούμε με. Λοιπόν, παρόλο που το LNG αυξάνεται, το βλέπετε, είναι αυτό που είναι έτσι λίγο διαγραμμισμένο, εξακολουθεί το φυσικό αέριο μέσω αγωγών να είναι φυσικός πόνας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και παρόλο που βγαίνει από την Κασπία, από το Αζερβαϊτζάν, από το Σιάντινις 2 συγκεκριμένα, καινούργια πηγή εφοδιασμού για την Ευρώπη, βλέπετε TAP, όλους αυτούς τους αγωγούς που πολεμούν οι μη Ευρωπαίοι να σπρώξουν στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε για ποιους, σε ποιους αναφέρομαι, πάλι η Ρωσία παραμένει σημαντική. Βεβαίως εδώ δεν έχουν τα τεράστια κοιτάσματα της Κύπρου και της Ελλάδος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά remain, δεν τα έχουμε ακόμη, που σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι. Είμαστε με τις λύσεις για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Κύπρο. Πρέπει να αυξήσουμε τη σημασία που έχει η Κύπρος αφορά τα ενεργειακά δρόμενα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η μόνη νέα credible πηγή ενέργειας που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια στην περιοχή. Η Βόρεια Θάλασσα είναι depleted. Όσον αφορά πετρέλα και φυσικό αέριο, πέφτουν οι παραγωγές. Η Νορβηγία είναι αυτό που είναι. Υπάρχει η Κασπία, που είναι δεδομένα όσον αφορά, είναι δεδομένες οι πηγές και οι ποσότητες που θα μας φέρει. Η Νοτιοανατολική είναι η μόνη η οποία μπορεί να δώσει κάτι καινούριο. Ίσως όχι τόσο μεγάλο όσο θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά κάτι καινούριο.
Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Εδώ βλέπετε που έχουμε παραγωγικά κοιτάσματα και τα οικόπεδα τα οποία είναι σε εξέλιξη, βεβαίως, που είναι τα αντίστοιχα. Αν τα δούμε λίγο έτσι πιο, βλέπουμε τις περιοχές όπου έχουν γίνει ήδη γεωτρήσεις και όπου γίνονται και, όπως ξέρετε, και γεωτρήσεις as we speak, όπως λένε. Εδώ θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι τέλεια τα πράγματα όπως έχουν γίνει, μπορεί να υπάρχουν πολλοί που να ασκούν κριτική. Υπάρχει όμως ένα δεδομένο. Η Κύπρος έχει προχωρήσει σε γεωτρήσεις και προχωράει σε γεωτρήσεις με εταιρείες οι οποίες είναι ικανοποιητικού ειδικού βάρους για να μας επιτρέψουν να το κάνουμε. Είδαμε τρία παραδείγματα και σας το λέω γιατί συνεργαζόμαστε και με τις τρεις εταιρείες σαν ελληνικά πετρέλαια και έχουμε εικόνα. Η ΕΝΗ, νομίζω ότι είδαμε τι έγινε. Η Total και η Exxon χειρίστηκαν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Χρειάζεται ένα αυξημένο ειδικό βάρος. Δεν μπορούμε μόνοι μας να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Πρέπει να βάλουμε και άλλους στο παιχνίδι. Λοιπόν, και βεβαίως, με βάση αυτά τα οποία γίνονται, καταφέραμε και έχουμε φέρει και την Total και την Exxon Mobil στην Ελλάδα. Για να δουν και εδώ τις πιθανότητες για να βρουν υδρογονάνθρακες. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια δεδομένα στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πιθανόν να είναι λίγο πιο πετρελοπαραγωγή παρά φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμως, αρχίζει και δημιουργείται ένα τόξο εδώ πέρα. Και αυτό αυξάνει πάρα πολύ τη σημασία της Ελλάδος και της Κύπρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους Αμερικανούς. Μην ξεχνάμε ότι πάντα η Ευρώπη είναι ένα κομμάτι για το οποίο παλεύανε δύο άκρα. Είναι δεδομένο ότι όταν έχεις μια αυξημένη βαρύτητα για την Ευρώπη, σαν Ελλάδα και Κύπρος, θα έχεις και μια αυξημένη βοήθεια και από αυτούς που έχουν ενδιαφέρον. Οπότε, καμιά φορά δεν είναι το τι έχεις, είναι η προοπτική του τι μπορείς να φέρεις στο τραπέζι που έχει σημασία. Λοιπόν, τα θέματα διασυνδέσεων, είτε λέγονται αγωγή, είτε λέγονται LNG, είναι επίσης θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Η αγωγή είναι πιο δύσκολη και είναι και αρκετά κοστοβόρα projects. Θέλουν χρόνο, δεν είναι εύκολο να το ξεκινήσει. Ένας αγωγός για να ολοκληρωθεί εδώ πέρα, εγώ το είδα πρώτη φορά, αν θυμάμαι, το 2010 ή 2011, στα πλαίσια της ΔΕΠΑ, όπου ήμουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και λέμε, καλά, μα τώρα τι έχει πάρει αυτός και μας λέει ότι θα τραβήξουμε αγωγό από την Κύπρο να έρθει εδώ πέρα. Βλέπετε ότι 10 χρόνια μετά, αυτό αρχίζει και συζητιέται πολύ πιο έντονα, το East Med. Και βεβαίως οι ποσότητες που έχουμε σήμερα δεν είναι ικανοποιητικές για να δικαιολογήσουν οικονομικά αυτό το πράγμα, αλλά πολλές φορές τέτοιες αποφάσεις δεν είναι μόνο οικονομικές αποφάσεις. Μπαίνουν και άλλα δεδομένα. Λοιπόν, κλείσαμε με τα δεδομένα. Οπότε, ό,τι ερώτηση πέσει θα είναι πάνω σε αυτά που είδαμε. Τώρα είστε ελεύθεροι απλώς να ακούσετε. Λοιπόν, ποιες είναι οι προκλήσεις, και τα λέω τώρα από λίγο πιο έτσι επιχειρηματική σκοπιά και λιγότερο γεωπολιτική. Προφανώς, ξεκινάμε με το γεωπολιτικό, λέμε ότι είναι η μείωση της εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου σε εισαγόμενα καύσιμα. Απλώς να σας αναφέρω ότι όταν το 2012 μπήκαν τα Capital Controls στην Κύπρο, είχαμε δώσει κάποιες οδηγίες, είχαμε γεμίσει όλες τις δεξαμενές στην Κύπρο με καύσιμα από την Ελλάδα και είχαμε και δύο καράβια, ένα που ήταν έξω από την Κύπρο και ένα έξω από τα δηληστήρια μας στην Ελλάδα, τα οποία ήταν σε stand-by για να μπορέσουν να κρατήσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό. Γιατί οι χώρες καταραίουν αν δεν έχουν την ικανοποιητική ενέργεια που χρειάζονται. Έτσι. Δεν είναι κάτι με το οποίο παίζεις. Οικονομικά, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, απλώς το καταγράφουμε εδώ πέρα. Για την οικονομία της Κύπρου, είτε λέγεται ΑΕΠ, είτε λέγεται εξαγωγές, είτε λέγεται συζύγιο public sector, ουσιαστικά το δημοσιονομικό πλεόνασμα ή έλλειμμα, προφανώς είναι θετικά οι επιπτώσεις. Θα γίνει μια τοπική βιομηχανία υδρογονανθράκων. Είναι μια βιομηχανία που δεν είναι συνηθισμένη. Απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, υψηλά κεφάλαια και είναι μια βιομηχανία η οποία προσθέτει συνήθως μέσα στην τοπική οικονομία. Και βεβαίως γίνεται πιο ανταγωνιστική αν το κόστος της ενέργειας, που δεν έχω μπει καθόλου στα θέματα κόστος για να μην σας κουράσω, πέσει.
Και πολλοί λένε ότι η φτηνή ενέργεια είναι καλή για τη βιομηχανία. Η απάντηση είναι προφανώς είναι καλή. Αλλά στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν υπάρχει, που δεν έχουμε βιομηχανία βαριά, έτσι, μην κοροδευόμαστε. Το χαλούμι δεν επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιμής της ενέργειας, πολύ λίγο. Βεβαίως μας την κάνανε και εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα βρούμε τι θα γίνει. Ο τουρισμός όμως επηρεάζεται. Γιατί στην Ελλάδα ο τουρισμός πρέπει να πάει από νησί σε νησί. Έχουμε πολύ μεγάλη αγορά ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων. Πρέπει να ψυχθεί, διότι έρχονται καλοκαίρι. Στην Κύπρο, άμα πάτε καλοκαίρι, για εσάς που δεν έχετε πάει, σας συμβουλεύω μην πάτε χωρίς air-condition. Εγώ που είμαι Κύπριος και πλέον δεν μπορώ να το αντέξω. Όταν έχει 45 βαθμούς, θέλει το air-condition. Αυτό θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών. Κοινωνία και περιβάλλον. Θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της γης όμως δεν έχει πρόσβαση στα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες. Η ενεργειακή παινία είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο για άλλους, όχι για εμάς. Αλλά ακόμη και στην Κύπρο, εάν πάμε, πολλές φορές που πάω σε συγγενείς που μένουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, ο τρόπος θέρμανσης είναι συνήθως τα ξύλα. Αν πάτε στα χωριά του Τροόδους ή σε λίγο πιο ώρινες περιοχές, δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση. Άντε να βρεις κανένα με πετρέλαιο, ας πούμε. Όλα αυτά είναι κακά για το περιβάλλον, είναι κακά για την υγεία και προφανώς δυσκολεύουν τη ζωή του κόσμου. Άρα, το να έχουμε τις πηγές σίγουρα θα βοηθήσουν. Και το πιο σημαντικό, το οποίο θα το λέω και θα το ξαναλέω, που είναι λίγο οξύμορο για έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται μιας εταιρείας ενεργειακής. Το περιβάλλον, αν δεν το δούμε σοβαρά, δεν θα έχουμε μέλλον. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε τα ενεργειακά μας προϊόντα, αλλά μέσα σε ένα σωστό για το περιβάλλον πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο. Πρόκληση για την Κύπρο. Διότι, όσο πρόκληση είναι και για την Ελλάδα βεβαίως, έτσι. Γιατί πιθανώς η Κύπρο να έχει κάνει και κάποια βήματα περισσότερα από ό,τι κάναμε στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρξει σύγκληση με τους στόχους τους ευρωπαϊκούς. Πρέπει να κουμπώσουμε πάνω στους ευρωπαϊκούς στόχους. Και πρέπει να μπει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των νέων αγορών. Τελειώνω με το επιχειρηματικό κομμάτι. Να μην ακουστεί λάθος, αλλά εταιρείες οι οποίες δεν θα μετασχηματιστούν, θα πεθάνουν. Και αναφέρομαι σε εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν, παραδείγματος χάρη, η ΑΕΚ στην Κύπρο δεν δει ότι το μέλλον είναι φυσικό αέριο, είναι ανανεώσιμες, δεν θα αντέξει για πολύ ή θα επιμερίζουμε το κόστος στους καταναλωτές. Θα πληρώνουμε πιο ακριβά την ενέργεια. Το δεχόμαστε? Νομίζω όχι. Άρα πρέπει να υπάρξει μετασχηματισμός. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Θα γίνουν νέες επενδύσεις. Φυσική αγωγή, LNG terminals. Δεν ξέρω αν θα είναι το πιο σωστό το LNG ή ο αγωγός. Πάντως κάτι θα γίνει. Και η διασύνδεση. Μην υποτιμάμε τις διασυνδέσεις. Ανάπτυξη υποστηρικτικών βιομηχανιών. Πρέπει οι αρχές να το δουν σωστά αυτό το πράγμα και να βοηθήσουν στα πλαίσια για να γίνουν οι διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, γιατί είναι μια δύσκολη βιομηχανία. Δεν είναι απλώς φτιάχνουμε μια γεώτρηση. Γύρω-γύρω υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες είναι και λίγο εξειδικευμένες. Δεν είναι ότι μπορεί να την πάρεις από το σούπερ μάρκετ. Σημαντικό κομμάτι, διεθνοποιείται η οικονομία μας, γιατί μπαίνουμε σε υποχρεωτικές συνεργασίες. Είτε είναι διμερείς, είτε είναι τριμερείς, είτε μέσα σε ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Άρα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε με άλλους. Και αυτή είναι και η δύναμη που μας δίνει η ανακάλυψη αυτή. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε μεγάλα νούμερα, που δεν τα έχουμε στην Κύπρο. Μιλάμε με δισεκατομμύρια πλέον. Δεν είναι η οικονομία που είναι μαθημένη η Κύπρος. Αυτά λοιπόν τα πράγματα πρέπει να χτίζουμε και τα skill sets και βεβαίως και τη διαχείριση των κινδύνων. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε βρει το φυσικό αέριο και αρχίζουμε και το παράγουμε ή το πετρέλαιο, επειδή το πετρέλαιο είναι λίγο πιο εύκαιρες. Τα ίδια πράγματα είναι. Ξεκινάμε να το παράγουμε και είναι στα $60 το πετρέλαιο. Άμα πάει στα 30, τι γίνεται? Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε, παράγουμε και ό,τι βρέξει θα κατεβάσει. Θέλει μια διαχείριση αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλα τα κονδύλια και οι επενδύσεις που μπαίνουν. Άρα πρέπει να χτιστεί και μια τεχνογνωσία. Και βεβαίως το νούμερο ένα σε κάθε οικονομία, το ανθρώπινο δυναμικό, είναι μια μοναδική ευκαιρία για να επενδύσει η Κύπρος στο να χτίσει τεχνογνωσία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τώρα που είναι και οι ξένοι μέσα, για να μπορέσουμε
να έχουμε ένα sustainability, μια διατηρησιμότητα στη βιομηχανία αυτή που πάμε να ξεκινήσουμε. Και πραγματικά ελπίζω να πετύχουμε και να βρούμε αυτά τα οποία πρέπει να πετύχουμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ακόμη και αν δεν τα βρούμε όμως, η προοπτική είναι εκεί και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και πρέπει να δυναμώσουμε τη θέση μας και πολιτικά και γεωπολιτικά και οικονομικά, ούτως ώστε να πετύχουμε κάποιους άλλους από τους στόχους που έχουν τεθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και οι εξετάσεις στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σιάμιση για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Θα θυμίσω κιόλας ότι αυτό που ανέφερε και ο κύριος Πρέσβης στην αρχή, τα ραχές στη Γαλλία προκλήθηκαν από την αύξηση των τιμών λόγω της συμφωνίας για 4 σέντς. Άρα βλέπουμε πόσο και κοινωνικά δύσκολες είναι αυτές οι αποφάσεις και πόσο προσοχή θέλουν. Να ισχύσουν, χρειάζεται ένα περιβάλλον ασφάλειας. Υπάρχει, μπορεί να υπάρξει υπό το καθεστώς συνεχών υποτιγή. Από αυτά περιμένουμε απαντήσεις από έναν μεγάλο γνώστη του θέματος ασφάλειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαζαράκη Ενιάν. Ευχαριστώ κύριε Κουτσομίτη. Θα μιλήσω από τη θέση μου εδώ. Αυτά τα οποία θα πω δεν αφορούν μόνο τον τομέα της ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας, αφορούν την συνολική εθνική ασφάλεια του ελληνισμού, της Κύπρου και της Ελλάδας κατ' επέκταση. Εδώ απλά δείχνω έναν χάρτη που τον είδατε και προηγουμένως σε διάφορες μορφές. Είναι οι διεκδικήσεις ουσιαστικά της Τουρκίας πώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Είναι εντυπωσιακή η... Δεν θα σταθώ στο αν είναι δίκαιες ή άδικες. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά των απαιτήσεων της Τουρκίας με τις απαιτήσεις εντός εισαγωγικών Ελλάδας και Κύπρου. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Άρα και το χάσμα που πρέπει να γεφυρωθεί αν κάποτε σκεφτούμε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε, είναι εξαιρετικά μεγάλο. Έχω κάνει έτσι μία άσκηση επί χάρτου με κάποιους παράγοντες αυθαιρεσίας, βάζοντας τους στρατηγικούς στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως εκτιμώ ότι είναι για την Ελλάδα και την Κύπρο, που τις αντιμετωπίζω σαν ένα ενιαίο σύνολο, και αντίστοιχα για την Τουρκία. Νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι αυτό που προβάλλουμε προς τα έξω και που οι περισσότεροι έχουμε στη συνείδησή μας είναι ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι ο κύριος στρατηγικός στόχος και φυσικά να εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορούμε από τους οικονομικούς πόρους που μπορεί να βρίσκονται σε χώρους που θα θεωρήσουμε και θα στην πράξη θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε. Για την Τουρκία, ο στρατηγικός στόχος δεν είναι η εδαφική ακεραιότητα, είναι η ανάπτυξή της, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, σε περιφερειακή ηγεμονική δύναμη. Είναι αυτό που λέμε η νεοοθωμανική Τουρκία, με διάφορους τρόπους το περιγράφουμε. Στη βάση όμως είναι αυτό. Ο στρατιωτικός έλεγχος στην Κύπρο από την πλευρά της Τουρκίας αυτή τη στιγμή υπάρχει. Η επέκταση του στρατιωτικού ελέγχου δεν σημαίνει απαραίτητα να καταληφθεί και το νότιο μέρος του νησιού από τουρκικά στρατεύματα. Σημαίνει όμως την ενίσχυση με τέτοιο τρόπο της παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας πάνω στο νησί και γύρω από το νησί που να γίνει πραγματικά αδύνατη κάθε έκφανση ανεξαρτησίας από την πλευρά της Κύπρου. Και τέλος η ιδιοποίηση των πόρων, εγώ το ονομάζω ιδιοποίηση, για τους Τούρκους δεν είναι ιδιοποίηση, είναι ακριβώς το ίδιο που λέμε και εμείς, εκμετάλλευση των πόρων που θεωρούν ότι είναι δική τους.
Εδώ έχω σημειώσει ποια είναι τα εργαλεία τα οποία οι δύο πλευρές αντίστοιχα χρησιμοποιούν ή νομίζουν ότι χρησιμοποιούν. Και έχω και κάτι προσωπάκια για να δείξω κατά πόσον, κατά τη δική μου πάντα άποψη, είναι επιτυχής ή όχι η χρήση αυτών των εργαλείων. Σε ό,τι αφορά θέλουμε και διατυμπανίζουμε ότι βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο, αυτό είναι σωστό. Η άποψή μου είναι ότι το διεθνές δίκαιο, όπως θα δείτε και κάποια ρίση πιο κάτω, είναι καλό, αλλά είναι συνήθως το όπλο του ασθενούς. Στη σύμπτωση συμφερόντων με διεθνείς παίκτες, η ευχάριστη προσωπική μου έκπληξη είναι ότι τα πάμε πολύ καλά τελευταία σε αυτό το τομέα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αφορά την ένοπλη, εμείς θέλουμε να την αποφύγουμε πάση θυσία. Αυτό είναι σωστό σαν σκέψη και σαν τάση, αλλά όταν το διατυμπανίζεις και το διαφημίζεις πολύ, ουσιαστικά χάνεις πολύ σημαντικό μέρος από την αποτροπή που μπορεί να έχεις απέναντι σε κάποιον ο οποίος δεν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο με σένα. Για την πλευρά της Τουρκίας, τα εργαλεία είναι προφανώς η εθνική ισχύς, το βλέπουμε πώς γίνεται, η παραγωγή τετελεσμένων, εκεί έχει ιδιαίτερη επιτυχία η Τουρκία, με κύριο, τα κύρια δύο σημεία που μπορώ να σημειώσω είναι το 74 και τα Ήμια. Και τέλος η απειλή της ένοπλης σύγκρουσης που την μοστράρει με κάθε ευκαιρία. Σε μία στρατιωτική κρίση ή κλιμάκωση όπου θα εμπλακούν ή θα απειληθεί η εμπλοκή ενόπλων δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, έχω σημειώσει δίπλα στις διάφορες κατατάξεις, ας πούμε, το πόσο καλά τα πάει η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς τα πάμε πολύ καλά σε ό,τι αφορά τη διεθνή στήριξη. Η Τουρκία αυτή την περίοδο, θα έλεγα, είναι μάλλον απομονωμένη. Διαθέσιμες δυνάμεις και δυνατότητες, εμείς δεν πάμε πολύ καλά, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχουμε χάσει και την δυνατότητα να εξασκούμε αποτροπή έστω με αυτές τις δυνάμεις και δυνατότητες που διαθέτουμε. Όμως εδώ πρέπει να τονίσω ότι, όπως θα δούμε και σε επόμενη διαφάνεια, ενώ αριθμητικά είμαστε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την Τουρκία και δεν φαίνεται μελλοντικά να χάνουμε την σχέση δυνάμεων με την Τουρκία, αυτό που χάνουμε κυρίως είναι το sustainability των δυνάμεών μας στο χώρο των επιχειρήσεων. Δηλαδή, έλλειψη ανταλλακτικών, το καύσιμο, παρόλο που δεν υπάρχει και δημιουργεί προβλήματα, δεν είναι τόσο κρίσιμο, γιατί αν κάτι χρειαστεί, πετρέλαιο θα δοθεί. Όμως ραντάρ που δεν δουλεύουν ή ραντάρ που δουλεύουν με τη δευτερεύουσα μέθοδο επειδή η πρωτεύουσα δεν λειτουργεί, ή σόναρ τα οποία έχουν μεν την πρωτεύουσα λειτουργία τους αλλά η δευτερεύουσα πάλι δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών, ή δεν υπάρχουν αρκετά ανταλλακτικά πάνω στο πλοίο, ή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά στο ράφι, ή έχουμε κάνει επισκευές αγοράζοντας από το εμπόριο δεύτερης ποιότητας υλικό. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε περίοδο που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τις ένοπλες δυνάμεις σου, μπορεί να σου εμφανίσουν έναν ρυθμό βλαβών πολύ σημαντικό που θα σου κόψει τα πόδια ακριβώς την κρίσιμη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την αποφασιστικότητα και την πιστικότητα προς τον αντίπαλο, η άποψή μου είναι ότι εκεί πάμε πάρα πολύ άσχημα. Νομίζω ότι έχουμε πείσει εδώ και πολλά χρόνια το διεθνές περιβάλλον και τους Τούρκους ότι δεν έχουμε ούτε την αποφασιστικότητα ούτε πείθουμε ότι την έχουμε.
Και τέλος, ο κύκλος λήψεως αποφάσεων, θα τον δείτε πιο κάτω τι εννοώ με αυτό, και εκεί είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά εάν αλλάξουμε νοοτροπία, κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και στρατιωτικής ηγεσίας και τη σχέση μεταξύ τους. Εδώ έχω σημειώσει από μία ανάλυση του δόκτωρος Αρίστου Αριστοτέλους την σχέση δυνάμεων. Δεν χρειάζεται να μπούμε να συγκρίνουμε, όπως κάνουν πολλές φορές τα περιοδικά, πλοίο με πλοίο και βλήμα με βλήμα και τα λοιπά. Είναι περιττό. Αρκεί να πω ότι ποιοτικά τα πάμε καλά, με εξαίρεση το sustainability που είπα προηγουμένως. Και εδώ βλέπετε σε ένα γράφημα, έχω σημειώσει με πολύ μικρά τετραγωνάκια ό,τι αφορά το στρατό ξηράς, γιατί αυτό που θα παίξει ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο κυρίως, και ήδη το βλέπουμε ότι παίζει ρόλο, είναι η αεροπορία και το ναυτικό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σε ό,τι αφορά τα αποβατικά, βλέπουμε μια τεράστια υπεροχή από πλευράς Τουρκίας. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά τα περιπολικά. Αλλά σε ό,τι αφορά την κύρια δύναμη κρούσης, που είναι υποβρύχια, φρεγάτες και κορβέτες, και σε ό,τι αφορά τα περιπολικά, τα ταχεία περιπολικά κατευθυνωμένων βλημάτων, τις πυραυλακάτους που λέμε, εκεί έχουμε μια καλή ισορροπία. Σε ό,τι αφορά τα αεροπλάνα, αυτό που μπορώ να πω τα μαχητικά, είναι ότι το κύριος παράγων, ο οποίος δημιουργεί αρνητικό συσχετισμό ισχύως μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, είναι η απόσταση που υπάρχει μεταξύ αεροδρομίων Ελλάδος και Ανατολικής Μεσογείου σε σχέση με την απόσταση που έχουν αντίστοιχα τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία παρόλα αυτά έχουν και μεθόδους ανεφοδιασμού στον αέρα, που δεν έχουμε εμείς. Πάλι από την ίδια πηγή, βλέπουμε τις αμυντικές δαπάνες επί της 100 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Επάνω είναι επί της 100 του ΑΕΠ και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Περίπου ίδιο ποσοστό καταναλώνουμε Ελλάδα και Τουρκία. Παλιότερα, πριν από την κρίση, βλέπετε, είχαμε λίγο υψηλότερο ποσοστό επί του ΑΕΠ, το οποίο όμως έχει πέσει. Κάτω όμως βλέπετε σε απόλυτα νούμερα τι γίνεται και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτό μεταφράζεται σε ανταλλακτικά που είπα προηγουμένως, σε sustainability και επίσης σε μελλοντική σχεδίαση για τις επόμενες δεκαετίες τι οπλικά συστήματα θα διαθέτουμε. Οι δυνάμεις που μπορούν να παρατεθούν στο θέατρο επιχειρήσεων Ελλάδας και Τουρκίας αντίστοιχα είναι όπως βλέπουμε στη διαφάνεια. Στα υποβρύχια έχουμε πολύ καλά υποβρύχια, είναι τα καλύτερα που κυκλοφορούν στον κόσμο. Οι Τούρκοι τώρα κατασκευάζουν με πολλά προβλήματα ίδιου τύπου υποβρύχια και εκείνη. Έχουμε περιορισμένη χρονικά δυνατότητα παρουσίας και ελέγχου της θαλάσσιας περιοχής στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά όχι για πολύ μεγάλα διαστήματα. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε επαρκή αντιεροπορική κάλυψη, σε αντίθεση με τον τουρκικό στόλο. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες μεταφοράς ενισχύσεων στην Κύπρο σε σχέση με τους Τούρκους. Έχουμε ανάγκη να επιχειρούμε και χρειαζόμαστε σε αυτό συμμαχία ισχυρή στρατιωτική με το Ισραήλ. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό σε όσους ισχυρίζονται διάφορα περί Ισραήλ και εχθρού του ελληνισμού ή της Ορθοδοξίας και άλλα τέτοια παράλογα επιχειρήματα.
Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οποιαδήποτε κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν κλιμακωθεί θα μεταφερθεί στο Αιγαίο. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούμε επαρκείς δυνάμεις στο Αιγαίο και στον Εύρο, αλλά στον Εύρο λιγότερο. Είναι πολύ πιο εύκολο και άλλωστε οι δυνάμεις που διαθέτουμε στον Εύρο δεν είναι ίδιες με τις δυνάμεις που θα χρειαστούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έρχομαι σε ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι απαιτεί μηδενικό κόστος υλοποίησης και παρόλα αυτά έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και πολύ πίσω και σε σχέση με την Τουρκία. Είναι ο κύκλος του χειρισμού της κρίσης. Η κρίση τι είναι? Είναι και ο κύκλος της κρίσης, είναι ότι βλέπεις τι κάνει ο αντίπαλος, κινείται ο αντίπαλος, κάνει κάποια κίνηση, βλέπεις τι κάνει, επιλέγεις με ποιον τρόπο θα αντιδράσεις σκεπτόμενος την επόμενη κίνηση του αντιπάλου, κάνεις αυτή την κίνηση και μετά περιμένεις να δεις την επόμενη κίνηση του αντιπάλου. Κάτι σαν το σκάκι. Αυτό λοιπόν σε εμάς δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Δεν λειτουργεί καθόλου ικανοποιητικά. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα. Είναι τόσες οι πιθανότητες των διαφορετικών κινήσεων σε μία παρτίδα σκακιού που δεν μπορείς να τις πάρεις όλες. Με μεγάλο δίκτυο αυθαιρεσίας λοιπόν θα ακολουθήσω μία κρίση για να δείξω πόσο σημαντικό είναι να γίνεται σε επίπεδο και πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σοβαρή μελέτη εκ των προτέρων, όχι εκείνη την ώρα, αλλά από ανύποπτο χρόνο, του πώς θα αντιδράσουμε ή τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Έστω λοιπόν ότι ένα τουρκικό πλοίο εκτελεί γεώτρηση νότια Καστελορίζου. Η ελληνική αντίδραση, να πάμε να πέσει ένα εμπορικό καράβι, ελεγχόμενο από εμάς, να πέσει πάνω στο σκάφος που κάνει τη γεώτρηση, ναυτικό ατύχημα. Άλλη αντίδραση είναι αυτό το οποίο ελέγχθη στο παρελθόν από σημαίνοντα πολιτικά στελέχη, στρατηγική ψυχραιμία. Λοιπόν, εάν πάμε στην υλοποίηση της στρατηγικής ψυχραιμίας, θα πάμε σε συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί οδηγεί αυτό το πράγμα. Και μάλιστα με δυσμενείς όρους για εμάς. Έχουν κάνει μία κίνηση, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα και πάμε να συζητήσουμε. Ας πάμε λοιπόν στην περίπτωση ότι όχι, επιμένουμε, κάνουμε λοιπόν μία αντίδραση και εγώ επιλέγω αυθαίρετα ένα τέτοιο ναυτικό ατύχημα. Η τουρκική αντίδραση κατά πάσα πιθανότητα θα είναι να προσβληθεί το πλοίο. Με όπλα, με κάποιο άλλο πλοίο που θα εμβολήσει το οποιοδήποτε πλοίο, πάντως με έναν επιθετικό τρόπο. Εναλλακτικά, πιθανώς να μην προλάβει να γίνει κάτι τέτοιο και να επέμβουν τρίτοι, οι Αμερικοί ουσιαστικά. Τότε θα πάμε πάλι σε συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά με καλύτερους όρους για εμάς. Ενώ αντίθετα, αν επέμβουν οι τρίτοι, αφού γίνει η προσβολή από την πλευρά της Τουρκίας, οι όροι της συζήτησης πάλι δεν θα είναι καλοί για μας. Βέβαια μπορούμε να επιδείξουμε στρατηγική ψυχραιμία πάλι, οδηγώντας το ίδιο αποτέλεσμα, δυσμενές. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε να κλιμακώσουμε, προσβάλλοντας τουρκικές μονάδες στην περιοχή. Προσέξτε ότι όλος αυτός ο κύκλος κάνει ένα σπιράλ προς τα πάνω. Όταν λοιπόν θέλουμε να αντιδράσουμε σε μία κρίση και αναφέρομαι εδώ σε διάφορες δηλώσεις διαφόρων ακόμα και στρατιωτικών που ισχυρίζονται ότι δεν χρειαζόμαστε ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις για ολοκληρωτικό πόλεμο αλλά μόνο μικρές, ταχύες, ευέλικτες δυνάμεις για αντιμετώπιση μίας τοπικής κρίσης, στην ουσία κόβουμε τα πόδια μας. Εάν δεν έχεις τη δυνατότητα να πείσεις τον αντίπαλο ότι δεν θα διστάσεις να κλιμακώσεις την κρίση, καλύτερα να μην ξεκινήσεις την κρίση. Στην ελληνική αντίδραση λοιπόν, που αυθαίρετα πάλι λέω, έστω ότι είναι να προσβάλλουμε τις τουρκικές μονάδες που ενεπλάκησαν στην περιοχή, είτε θα επέμβουν οι τρίτοι και θα πάμε σε συνομιλίες με ευνοϊκούς όρους για μας, είτε η τουρκική αντίδραση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα να μεταφέρουν την κρίση
σε άλλη περιοχή, ας πούμε στο Αιγαίο. Τότε θα επέμβουν οι Τρίτοι πάλι, προφανώς. Όσο κλιμακώνεται η κρίση, έχει περάσει και ο χρόνος. Οι πιθανότητες να επέμβει ο διεθνής παράγων γίνονται μεγαλύτερες και οι πιθανότητες να οδηγηθούμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο μικρότερες. Πάντα με βάση μια λογική που μπορεί όμως να διαψευστεί και να οδηγηθούμε και σε ατύχημα. Μπορεί λοιπόν η ελληνική αντίδραση σε αυτό να είναι να ανακαταλάβουμε, να κερδίσουμε το πλεονέκτημα και στο Αιγαίο ή να επιδείξουμε στρατηγική ψυχραιμία. Η μία περίπτωση οδηγεί πολύ γρήγορα σε αυτό που θα λέγαμε πλήρη πόλεμο, πλήρης πολεμικές επιχειρήσεις, που δεν την θέλουμε και δεν την θέλει ούτε η πλευρά της Τουρκίας, ή να επέμβουν οι Τρίτοι σε αυτή τη φάση και να οδηγηθούμε σε συνομιλίες. Έδειξα όλο αυτό τον κύκλο, όχι γιατί θέλω να δείξω ότι είναι ρεαλιστική όλος αυτός ο κύκλος της κρίσης, αλλά για να δείξω κυρίως ότι αυτό που είπα προηγουμένως. Πρέπει να έχουμε την πιστική δυνατότητα προς τον αντίπαλο ότι μπορούμε να κλιμακώσουμε την κρίση όταν το επιλέξουμε και δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι η αποτροπή. Να κάνουμε τώρα σχετικές παρατηρήσεις για τη διαχείριση της κρίσης. Η κρίση θα καταλήξει σε συνομιλίες, είτε με επέμβαση του διεθνούς παράγοντα, είτε με προσφυγή μάλλον της μειονεκτούσας πλευράς. Η διαπραγμάτευση σημαίνει αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πριν από τη διαπραγμάτευση πρέπει εγκαίρως να έχουν γίνει σαφείς απαιτήσεις που κατά το δυνατόν να είναι όσο γίνεται ευρύτερες, έστω και παράλογες, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να γίνει μια υποχώρηση που να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα συμφέρον για την πλευρά μας. Εδώ εμείς πάσχουμε σαν Ελλάδα πρώτον από μια νοοτροπία ότι πρέπει να παίζουμε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς να περνάμε ποτέ μπροστά από τη σέντρα, και δεύτερον ότι όποιος τολμήσει να πει κάτι που δεν αγγίζει το maximum των απαιτήσεων κινδυνεύει να χαρακτηριστεί προδότης από μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Να σημειώσουμε ότι στις διαπραγματεύσεις κερδίζει περισσότερα εκείνος που βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση από στρατιωτικής πλευράς, ισχύως, και πείθει ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει την κλίση στρατιωτικά. Επίσης αυτός που απαιτεί τα περισσότερα. Σε κάθε επίπεδο κρίσης πλεονεκτεί ο αντίπαλος που αντιδρά πιο γρήγορα, αποφασιστικά και σκληρά, διαθέτει την κατάλληλη μίξη δυνάμεων και πείθει ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει την κρίση. Δηλαδή έχει τα ίδια πράγματα που είπαμε στο επόμενο στάδιο της κρίσης και πείθει ότι τα έχει. Τέλος, κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις. Οι συντελεστές εθνικής ισχύως είναι πάρα πολλοί. Είναι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Είναι η πιστικότητα ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε. Είναι η απέτηση στενής συνεργασίας του πολίτης στρατηγικού τομέα σε αναγνωρισμένους κοινά στρατηγικούς στόχους. Και είναι και άλλα πράγματα που ελέγχθησαν προηγουμένως. Είναι η ισχυρή αναπτυσσόμενη οικονομία. Είναι η ταύτιση συμφερόντων με ισχυρούς διεθνείς δρόντες. Και κοινωνική συνοχή, αυτό που λέμε υγιή πατριωτισμό, την εκπαίδευση και την παιδεία. Η σχετική στρατιωτική ισχύ παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας, για λόγους που σχετίζονται με την νοοτροπία που επικρατεί στην Τουρκία κυρίως. Η δομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πρέπει να προσαρμοστεί για να καλύψει τα στρατηγικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, που σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η αεροπορία και το ναυτικό και όχι να διατίθενται οι ποσοστώσεις των αμυντικών εξοπλισμών με βάση τις οροφές στρατού ναυτικού αεροπορίας, όπως γίνεται σήμερα. Η σχέση με το Ισραήλ πρέπει να μετεξελιχθεί σε πιο στενή στρατιωτική συμμαχία, με, κατά την άποψή μου, ακόμα και αυτόματες αντιδράσεις. Και θα τελειώσω λέγοντας ότι το οικονομικό όφελος από την εκμετάλλευση
Το ΝΑΟΣ, κατά την άποψή μου, είναι δευτερεύον. Το κύριο όφελος είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στο γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής. Εδώ έχω δύο slide. Είναι προσωπικές δικές μου εμπειρίες. Το ένα είναι από τα Ίμια και την οτροπία που θυμάμαι ότι μας διακατήχε. Ήμουν εκπαιδευτής του Βλαχάκου και υπηρετούσα και με τον Καραθανάση μαζί στη φρεγάτα Έλλη. Και διαβάζετε τι έχει γράψει ο Θουκυδίδης σε σχέση με την ισχύ. Και τέλος, σαν κυβερνήτης της φρεγάτας Αδρίας, όταν στον Περσικό κόλπο παρέμεινα επί 6 μήνες με το πλοίο μου, έχοντας την ελληνική σημαία στον Περσικό κόλπο, συνεργαζόμενος με Καναδούς, Αμερικανούς, Αυστραλούς και άλλους υπό τους Αμερικάνους, δείχνοντας ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να επιχειρεί όπως ακριβώς τα μεγάλα ναυτικά του κόσμου. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαζαράκη Ανιάν. Λίαν ρεαλιστική, θα έλεγα, ψυχρά ρεαλιστική ανάλυση του θα την έκρινα. Κάποιους που δεν γνωρίζουν τα πραγματικά δεδομένα μπορεί να τους έκανε λίγο περισσότερο σκεπτικούς, αλλά αυτή είναι η κατάσταση πραγματικά. Μία μόνο παρατήρηση θα πρόσθετα είναι στο κομμάτι της ετοιμότητας της πολιτικής ηγεσίας να αποκριθεί σε όλες αυτές τις απαιτήσεις που περιέγραψε ο κύριος Μαζαράκης. Εκεί είμαι λίγο απεσιόδοξος, δυστυχώς. Λοιπόν, περιμένουμε τη συμμετοχή σας, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, εισηγήσεις. Παρακαλώ. Ο κύριος. Ομιλητές. Ευχαριστούμε και τους τρεις ομιλητές. Δεν είμαι ειδικός σε θέματα γεωπολιτικής ενέργειας. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Μία για τον κύριο Σιαμισή από τα ελληνικά πετρέλαια. Η συμμετοχή εταιριών όπως η Exxon γίνεται για λόγους γεωπολιτικούς ή και για λόγους τεχνογνωσίας? Δηλαδή ότι οι αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία ή τεχνική για να κάνουν αυτές τις γεωτρήσεις. Και αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση είναι μάλλον στον κύριο Τσακίρη. Στο σημείο κοντά στην Κύπρο υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, τα γεωπολιτικά κτλ. Πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες, ακούγονται πάρα πολλά για κοιτάσματα πετρελαίου στη Δυτική Ελλάδα, κάτω από την Κρήτη, κάτω από την Πελοπόννησο, ανάμεσα στην Κρήτη κτλ. Εκεί, νομίζω, δεν παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις, αλλά δεν γίνονται πάρα πολλές ενέργειες. Όλα αυτά τα επιχειρήματα που ακούγονται είναι για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης ή γιατί δεν προχωράνε αυτά αφού δεν υπάρχουν γεωπολιτικά τόσο σοβαρές περιπλοκές όσο στο κομμάτι της Κύπρου? Αυτές είναι οι δύο επισημάνσεις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε και πάλι τους ομιλητές. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα μου επιτραπεί να απαντήσω στην πρώτη όσο πιο σύντομα μπορώ και θα απλώς θα κάνω μία μικρή, θα πω, επικαιροποίηση των δεδομένων που έχετε, γιατί είναι σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα στην Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο και μάλιστα τα ελληνικά πετρέλαια πρωτοστατούν σε πολύ μεγάλη περιοχή, ξεκινώντας από την Κέρκυρα και πιο βόρεια μέχρι και κάτω στην Δυτική Πελοπόννησο, κυρίως σε offshore περιοχές αλλά και σε χερσαίες, και ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει και η διαδικασία νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οπότε εκεί πέρα έχει υπάρξει μια μεγάλη πρόοδος. Αν θυμάστε, ανέφερα και το θέμα του χρονικού ορίζοντα. Αυτά είναι πράγματα που δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Πάντως γίνονται αρκετά μεγάλα βήματα εκεί πέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο, είναι δύο ο τρόπος να τα δει κάποιος είναι δύο. Το πρώτο είναι η χώρα η οποία ξεκινάει τη διαδικασία την ερευνητική
θέλει να φέρει όσο το δυνατόν πιο μεγάλους παίχτες στο τραπέζι. Και θέλει να τους φέρει για τρεις κυρίως παράγοντες. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει η πολιτική ισχύς για να περάσουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι πιο σημαντικό στην περίπτωση της Κύπρου και της Ελλάδας από ότι είναι στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη. Αν υποθέσουμε ότι έχει Ελβετία πετρέλαια, που έχει η Αυστρία. Εκεί πέρα το πολιτικό θέμα είναι λιγότερο σημαντικό. Το δεύτερο είναι η τεχνογνωσία. Οι έρευνες στην Κύπρο και πιθανώς αντίστοιχα και οι έρευνες που θα γίνουν νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης είναι σε πολύ μεγάλα βάθη. Και βάθη νερού, αλλά πιθανώς και βάθη κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Τεχνικά δεν είναι κάτι το οποίο τα βλέπουμε στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι και τόσο απλά. Δεν είναι εργοστάσια που κουμπώνουν βίδες και φτιάχνουν σωλήνες. Να κατέβεις 5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια που βλέπεις, δηλαδή 3-3.500 μέτρα στη θάλασσα και μετά άλλο 1-2 χιλιόμετρα πιο κάτω, τεχνικά είναι πολύ δύσκολο. Είναι 2-3 εταιρείες στον κόσμο που μπορούν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Η Exxon και η Total είναι δύο από αυτές, από 5, για να μην είμαι έτσι υπερβολικός. Άρα το θέλεις αυτό, δεν μπορεί να πάει οποιαδήποτε εταιρεία. Και το τρίτο είναι το οικονομικό μέγεθος. Όταν θυμάμαι πριν μερικά χρόνια ξεκινήσαμε να κοιτάζουμε τα θέματα έρευνα στην Κύπρο και ήρθαν και μου λένε, ξέρετε, μια γεώτρηση θα στοιχήσει από 100 μέχρι 180 εκατομμύρια δολάρια. Και του λέω, ρε παιδιά, πώς το κόβετε εμείς με τα ελληνικά πετρέλαια να πάμε εκεί πέρα να δυο τρύπες να βγάλουμε ξερές. Πάει, κλείσαμε την εταιρεία. Η Exxon ή η Total έχουν άλλα οικονομικά δεδομένα και διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο. Άρα από την πλευρά αυτού που έρχεται, που καλεί, θέλεις το πολιτικό cloud στην περίπτωση δική μας, θέλεις την τεχνική επάρκεια και την οικονομική ευρωστία. Από την πλευρά αυτού που έρχεται, θέλει να έχει ικανοποιητικές πιθανότητες επιτυχίας. Το οποίο τι σημαίνει? Να έχεις μια πολιτική σταθερότητα, η οποία να σου επιτρέπει να ξεκινήσεις. Να σας πω παραδείγματος χάρη ότι εμείς ξεκινήσαμε τα 15 χρόνια που ήμασταν λίγα πετρέλαια, ξεκινήσαμε στο Μαυροβούνιο, είχαμε περιοχές, δεν καταφέραμε ποτέ να τρυπήσουμε γιατί όλο τσακωνόμασταν με την κυβέρνηση, μας τις πήρε τελικά. Στη Λιβύη είχαμε ξεκινήσει και μας φώτισε ο Θεός και φύγαμε πριν πέσει ο Καντάφη και τα πουλήσαμε στην Κάστε Φρανσουέζ, διότι αν μέναμε εκεί πέρα θα είχαμε διαγράψει 200 εκατομμύρια. Δεν έχουμε το στομάχι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Στη Συρία θυμάμαι όταν ήρθε μια εξαγορά περίπου 0,5 δισεκατομμύριο. Λέμε, ρε παιδιά, πού πάμε να μπλέξουμε εκεί πέρα, το καθεστώς σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Δηλαδή, θέλει μια πολιτική σταθερότητα. Η Κύπρος, λοιπόν, παρόλο που εμείς θεωρούμε ότι είναι μια ασταθής γεωπολιτικά περιοχή, λόγω αυτών που είδαμε, οι ξένες εταιρείες τη θεωρούν ότι είναι ένα πολύ καλό μέρος για να λειτουργήσεις. Υπάρχει rule of law, υπάρχει μια κυβέρνηση με μια λογική, έχει τις εξαιρέσεις της, αλλά ας υποθέσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει μια λογική, δηλαδή μπορεί να συνεννοηθείς. Και υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν επιχειρηματικά την εταιρεία τους. Θέλουν να ξέρουν ότι είναι πετρελαιοπιθανή περιοχή. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι, δεν είναι πετρελαιοπαραγωγική περιοχή ακόμη, αλλά μιλάμε όμως θα γίνει. Και βεβαίως να ξέρουν ότι θα έχουν την δυνατότητα, αν βρουν κάτι, να το εκμεταλλευτούν οικονομικά. Δεν γίνονται όλα αυτά, παιδιά, για να τα κάνουν τάμα σε μοναστήρια, για λεφτά γίνονται. Άρα, υπάρχει δυστυχώς η απαίτηση από όλες τις εταιρείες να έχουν ικανοποιητικούς οικονομικούς όρους. Οπότε, ελπίζω να απήντησα στην ερώτηση. Τώρα, συγγνώμη, Θοδωρή, απλώς επικαιροποίησα τα δεδομένα για το θέμα των ερευνών. Αυτό το οποίο βλέπουμε και είναι λίγο παράδοξο είναι ότι η περιοχή που έχει το μεγαλύτερο ενεργό γεωπολιτικό ρίσκο είναι η περιοχή που γίνονται γεώτρησεις. Είναι η Ανατολική Μεσόγειο. Και από όσο αναφέρετε και εσείς, η περιοχή του Κρητικού, του Λιβικού μάλλον, η άλλη περιοχή και το Δυτικό, που δεν υπήρχε κανένα γεωπολιτικό ρίσκο, δεν γινόταν τίποτα. Αυτό δεν έχει σχέση με το ρίσκο, έχει σχέση με την ανικανότητα συστηματική ελληνικών κυβερνήσεων να μην κάνουν τίποτα σε ό,τι αφορά την εξωχώρια παραγωγή υδρογόνων ανθράκων. Αυτό αλλάζει. Η βιομηχανία είχε εγκαταληφθεί από το 1997. Είχε απαραιτηθεί στη μοίρα της. Και το γεγονός ότι η Κύπρος έκανε γεώτρηση και βρήκε το 2011, σας διαβεβαιώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να κινητοποιήσει την ελληνική πλευρά, την ελλαδική πολιτική ηγεσία να κάνει κάτι επιτέλους κι αυτή. Πολύ σημαντικό αυτό. Η σύνδεση μεταξύ των δύο. Παραδειγματισμός ο θετικός
από την πρόοδο της Κύπρου στο συγκεκριμένο κομμάτι, συνέβαλε σημαντικά στο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα πολύ πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Και στο Ιόνιο και στο Κρητικό. Και τώρα εκ των υστέρων η Τουρκία έρχεται να το αμφισβητήσει αυτό, γιατί βλέπει ότι θα έπρεπε να έχει αντιδράσει στην ώρα της με αυτή την απίστευτη ανοησία που ξαφνικά βρήκε ΑΟΣ με τη Λιβύη. Θα βρει με τη Μάλτα σε λίγο, με το Μαρόκο, δηλαδή πάει καλά. Για κάποια στιγμή θα θέσει ζήτημα, θα θέσει ζήτημα και στη Βραζιλία, έτσι όπως πάει ο Ερντογάν. Θα φύγει κάποια στιγμή στη Μέση και η Δυτική Μεσόγειος. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι πως αυτό ιστορικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία το έχει ξανακάνει. Θυμάστε το περίφημο Μάλτα και Μάλτα Γιόκ, που ψάχναν να βρουν τη Μάλτα και τη βρήκανε, γι' αυτό είπαν το περίφημο Μάλτα Γιόκ. Κάποια στιγμή θα πρέπει και το υπόλοιπο κομμάτι των δυνάμεων, οι οποίες θέλουν να συνειδητοποιήσουν αυτό που αναφέραμε πριν, ότι πλέον η Τουρκία συμπεριφέρεται ως μια ηγεμονική δύναμη κατά τρόπο αντίστοιχο, όχι τον ίδιο βεβαίως, εντάξει, που συμπεριφερόταν και θα ήθελε να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τα σύνορα της καρδιάς του κ. Ερντογκάν, τα οποία φτάνουν πολύ μακριά, όπως έχετε καταλάβει. Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να μπει ένας φραγμός σε αυτά τα σύνορα. Και για να μπει αυτός ο φραγμός θα πρέπει να μπει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και πολύ συγκεκριμένες αλλαγές και στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, όπως παραδείγματος χάρη να αποκτήσει εκείνες τις φρεγάτες που δώσουν τη δυνατότητα να είναι το ίδιο παροχός αντιεροπορική στήριξη στον εαυτό του. Που δεν τις έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όντως το ναυτικό δεν μπορεί να λειτουργεί σε ζώνες, περιοχές που δεν έχει αντιεροπορική κάλυψη. Αλλιώς είναι sitting duck ουσιαστικά. Αυτό η τεχνολογία η παρούσα του δίνει τη δυνατότητα να το κάνει. Και αυτή είναι και η εξέλιξη της ναυτικής στρατηγικής γενικότερα. Αυτό είναι κάτι που έχει ζητήσει το πολεμικό ναυτικό πάρα πολλά χρόνια. Το 2008 συζήτησε αυτό το ζήτημα. Ελπίζουμε μην φτάσουμε το 2028 για να δώσουμε λύση. Αλλά αν θέλει η Ελλάδα να σοβαρευτεί πραγματικά και να υπάρξει ως αξιόπιστος παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιόπιστος όχι μόνο για τα μάτια των Τούρκων, για τα μάτια των Ισραηλινών, για τα μάτια των Αιγυπτίων, θα πρέπει να υπάρξει κατακόρυφη αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του πολεμικού ναυτικού σε αυτό το επίπεδο, ώστε να μπορεί να είναι το ίδιο, να παρέχει το ίδιο στον εαυτό του αντιεροπορική κάλυψη μέσα από τις καινούργιες φρεγάτες. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες τι ακριβώς είναι, αλλά όλοι λίγο πολύ έχουν συνειδητοποιήσει περί τίνος μιλάμε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σακύρη, μια προστίκη. Επειδή είναι πολύ πρόσφατο, μάλιστα χθες γράφτηκε σε Ισραηλινά μέσα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να συμμετάσχουν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και μάλιστα και σε στρατιωτικό επίπεδο. Και ανακοινώθηκε, ας πούμε, γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής των τριών κρατών θα συμμετάσχει και ο Μάικ Πομπέο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ως εκπρόσωπος Αμερικής. Και σε μία πρόσφατη off the record συζήτηση που είχαμε Αμερικανό διπλωμάτη στην Αθήνα, μου είπε ότι οι Αμερικανοί βλέπουν αυτή τη συμμετοχή τους ως 3-1. Όχι δηλαδή ως το τέταρτο μέρος αυτής της συμμαχίας, αλλά 3-1, αλλά με άμεση δυνατότητα βοήθειας και παρέμβασης σε όποια περίπτωση χρειαστεί από όποια από τις τρεις χώρες αυτές. Οι ερωτήσεις είναι μη γνώστη και θα με συγχωρήσετε ίσως γι' αυτό. Η Τουρκία προσπαθεί να εμποδίσει την, ας το πούμε, ελληνική, ελληνοκυπριακή προσπάθεια ή προσπαθεί και αυτόνομα να κάνει δικές τις ενέργειες, νόμιμες ή παράνομες. Και μια δεύτερη ερώτηση ελληνική. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση σε κάποιες προσπάθειες, αλλά σε αναζητήσεις όχι στη θάλασσα, στη στεριά. Και μάλιστα έχουν και λίγο πολιτικό χαρακτήρα, η πολιτική ομπρέλα αυτές οι αντιδράσεις στην αναζήτηση πετρελαίου, φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλο ένα πολύ σημαντική διαφορά του κυπριακού πολιτικού συστήματος, ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη συνένεση σε ορισμένα πράγματα τα οποία λέμε αυτονόητα. Υπάρχει οικολογικό κίνημα στην Κύπρο, υπάρχει οικολογική πολιτική δύναμη στην Κύπρο που εκλογικά είναι πολύ πιο ισχυρό από τα αντίστοιχα στην Ελλάδα, το οποίο είναι υπέρ των γεωτρήσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να γίνουν κατά τρόπο που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Γιατί πολύ απλά έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα δύο συνδυάζονται.
Και στην Ελλάδα μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε πηγαίνοντας στην Καβάλα, που υπάρχει παραγωγή πετρελαίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι μια πολύ όμορφη πολύ όμορφο τουριστικό κέντρο στην περιοχή εκείνη, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Το ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που για ιδεολογικούς λόγους προσπαθούν να εμποδίσουν τις γεωτρήσεις, και αναφέρομαι κυρίως στην περιοχή με τα Γιάννενα, που υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα εκεί, ή ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια. Τι είναι, τοπικής αυτοχειρίασης. Εφόσον τα πράγματα μπορούν να γίνουν σωστά, να υπάρχει σωστή εποπτεία, να υπάρχει σωστή εκτέλεση, έχει αποδειχθεί στην πράξη και στην Ελλάδα ότι οι γεωτρήσεις και περιβαλλοντική προστασία μπορούν να πάνε χέρι εν χέρι. Και έχουμε ένα παράδειγμα, όχι τώρα, εδώ και 40 χρόνια σχεδόν, που λειτουργεί άψογα. Στο χέρι μας λοιπόν να το κάνουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτές οι δύο ληψίες δεν μπορούν να αποτελούν πρόβλημα για την ανάπτυξη στην οικονομική της χώρας, πολλών δε μάλλον περιοχών όπως αυτή, η οποία το έχει και πολύ μεγαλύτερη ανάγκη σε σχέση με άλλες περιοχές. Εντάξει, ενεργειακές. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Τουρκίας, η Τουρκία προσπαθεί να κάνει και τα δύο. Και προσπαθεί να αμφισβητήσει την Ανατολική Μεσόγειο και να τη θεωρήσει ως Οθωμανική λίμνη για να κάνει ό,τι θέλει όπως το νομίζει η ίδια και να εμποδίζει όλους τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν αν δεν πάρουν πρώτα την άδειά της. Αλλά και στην περιοχή που αυτή τη στιγμή είναι εντός βάσει του διεθνούς δικαίου της δικής της κυριαρχίας, εκτελεί γιώτρηση. Κάνει γιώτρηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε και η Τουρκία στον κόλπο της Ατάλειας. Οπότε κάνει και τα δύο. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, γιατί το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε είχαμε τρέξει μια καμπάνια σε διάφορες περιοχές σαν ελληνικά πετρέλαια για τα θέματα των ερευνών. Και όντως αντιμετωπίζαμε μια αντίδραση η οποία, εγώ θα τη χαρακτηρίσω, ήταν ένα μείγμα γνήσιας ανησυχίας, ιδεολογίας, συμφεροντολογίας ή αντίδρασης για άλλους σκοπούς. Και αυτό να σας πω είναι κάτι το οποίο υπάρχει σχεδόν σε οποιαδήποτε μεγάλη βιομηχανική επένδυση προσπαθήσει να γίνει. Λοιπόν, αυτά θα τα έχουμε. Και ας μου επιτραπεί, επειδή είμαι Κύπριος, και έχω την πολυτέλεια να τοποθετηθώ λίγο πιο αρνητικά και για τους συντοπίτες μου. Όσο Κύπριος είμαι και Έλληνας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω ζήσει. Μην θεωρήσουμε ότι στην Κύπρο είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Απλώς έτυχε τώρα, είναι offshore. Είναι έξω από την αυλή μας. Άρα, δεν ξέρω εάν πηγαίνανε στη Λεμεσό, παραδείγματος χάρη, να βγάλουν πετρέλαιο, τι θα γινότανε. Λοιπόν, το βλέπω γιατί ταλαιπωρούμαστε με τα θέματα των τερματικών τώρα για να βάλουμε μια εγκατάσταση στην Κύπρο και το έχω πει και στον πρόεδρο, του λέω, παιδιά, τι πάμε να κάνουμε, βάζουμε εγκαταστάσεις σε ένα σημείο. Ενεργειακά είναι φύση, είναι όλα τα άλλα, μήπως πρέπει να βάλουμε και κάπου αλλού έτσι για μην τυχεί τίποτα. Και μου λέει, καλή τύχη σε εσένα, μου λέει, αν καταφέρεις να πείσεις οποιονδήποτε άλλο να μπει δεξαμενή στην Πάφο ή στη Λάρνακα, άξιος τον πιστό σου που λέμε. Λοιπόν, Οι ανησυχίες αυτές για μένα είναι απόλυτα θεμητές και σωστές και πρέπει να υπάρχουν. Γιατί στη ζωή δείχνει ότι πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Είναι ένας συγκερασμός διαφορών προτεραιοτήτων. Κάποιος έχει το κέρδος, κάποιος έχει τη γεωπολιτική, κάποιος έχει το περιβάλλον. Πρέπει για να πετύχουμε το καλύτερο για όλους να είναι συμβιβαστική λύση. Το πρόβλημα είναι όμως ότι το είπατε και εσείς και νομίζω το είπε και ο Θοδωρής. Δεν είναι γνήσια ανησυχία. Δυστυχώς είναι η επίφαση, η επίκληση του προβλήματος, του κινδύνου που δημιουργεί σε μία αντιπαράθεση η οποία πολλές φορές τελειώνει με εξαγορά και λυπάμαι που το λέω τόσο κοινικά ή τελειώνει με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να υπάρχουν οι αντιδράσεις, πρέπει να υπάρχουν οι ανησυχίες, να λαμβάνονται υπόψη ούτως ώστε να πετυχαίνουμε το καλύτερο για όλους. Ενέργεια τη θέλουμε, αλλά άμα δεν υπάρχει και υπερβολική, αν θέλετε, φροντίδα, θα την κάνουμε την ενέργεια για τα επόμενα 20, 50, 100 χρόνια, οι υπόλοιποι τι θα κάνουν μετά. Αν μου επιτρέπετε μια παρατήρηση εδώ. Υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος που έχει να κάνει με τις κοινωνικές και τοπικές επιπτώσεις είτε των νέων επενδύσεων είτε των αποεπενδύσεων σε παλαιές τεχνολογίες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ ενεργό, εγώ θα το έλεγα, λόμπι του λιγνίτη στην Ελλάδα, το οποίο αντιπαλεύει πάρα πολλές επενδύσεις που γίνονται είτε για τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με τον ΑΔΜΙΕ, είτε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό βέβαια είναι μια αγωνία
κάποιων ανθρώπων είτε ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, είτε ότι θα χάσουν κάποιες προμήθειες, εργολαβίες που παίρνουν, είτε ότι θα αλλάξει ο τρόπος ζωής. Εδώ όμως έρχεται η ευθύνη της πολιτείας και των πολιτικών φορέων να εξηγήσουν σε αυτούς τους ανθρώπους ποιο καινούριο μέλλον θα έχουν με την αλλαγή όλων αυτών, αυτές τις δραματικές αλλαγές που θα επιφέρουν οι νέες ενεργειακές πηγές. Και εδώ πραγματικά θα ήθελα μία συμμετοχή ίσως κάποια στιγμή των πολιτικών δυνάμεων, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Κύριος. Ότι η Τουρκία πρόκειται να κατασκευάσει ναυτική βάση στο Τρίκομο. Πώς στέκει αυτή η είδηση, πώς τη βλέπουμε, να φοβηθούμε, να θορυβηθούμε? Κύριος Μαζεράκης. Πρέπει να περιμένουμε ότι η Τουρκία, ένα από τα αντίμετρα που έχει σε οποιαδήποτε ενίσχυση της ελληνοκυπριακής και ελληνικής πλευράς στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι να πατήσει πόδι πιο εμφανώς, πιο καθαρά, πιο ως Τουρκία στο βόρειο μέρος του νησιού. Είναι ένα από τα όπλα που διαθέτει. Έχει ήδη πάει και έχει κάνει βάση στην Αλβανία. Είναι αυτή η νοοτροπία της, ναι. Εγώ το θεωρώ ρεαλιστικό. Ο κύριος Βοσκός νομίζω θέλει μία ερώτηση. Πολύ σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Απλώς είμαι κλασικός φιλόλογος, διδασκόμηρο. Έκανα μια στατιστική. Ποιος ξέρει στην παιδεία μας τους στίχους του Ομίου. Αφρίτορ, αθέμιστος, ανέστιος εστίν εκείνος, ως πολέμου έρατε επιδημίου κρυόιντος. Δηλαδή ανάξιος. Να έχει εθνική ταυτότητα με σημερινούς όρους, να ζει σε κοινωνία με θεσμούς και δικαιοσύνη, να έχει οικογένεια, οικογενειακή ιστορία, όπως αγαπά τον εμφύλιο πόλεμο. Υπάρχει μεγάλη συμφορά στην ελληνική ιστορία που δεν οφείλεται σε εικονία. Πώς από το μεγαλείο της ΕΟΚΑ και το μεγαλείο του 64, στρατηγέ, θυμάστε, πέταξαν 3 λεπτά πάνω ένας μήνος ελληνικών αεροπλάνων στην Ηλυρία. Και στο μέτωπο ακούστηκε το αέρα και τους πετάξαμε σε λίγες ώρες στη θάλασσα. Το 1974 παραδώσαμε την Κύπρο μετά από εμφύλιο σπαραγμό. Να θυμίσω ένα πράγμα για εκείνο που είπατε. Ποια ήταν η πιο ιστορική στιγμή τα τελευταία χρόνια της διπλωματίας μας? Το συμπεφωνημένο «βυθίσατε το χώρα». Και λήξε. Τελειώσαμε εκεί. Να μην πω περισσότερο για τον χρόνο. Ο κύριος Πρέσβης, παρακαλώ, θέλει μία. Όχι, παρακαλώ, κλείστε εσείς. Κύριε Μαζαράκη, αν ανάγνωσα καλά, ενώ τα δεδομένα που έχουμε τα ερμηνεύετε, τα διαβάζετε και από στρατιωτική άποψη αλλά και από γεωπολιτική, πολιτική, διπλωματική, ως καλές εξελίξεις, χαριτολογώντας, οφείλω να το πω, θεωρείτε ότι είναι συμπτωματικά, συγκυριακά. Ή προφανώς θεωρείτε ότι είναι απότοκο αποτέλεσμα συγκυριών εξωγενών και όχι δικών μας στρατηγικών επιλογών, Ελλάδα και Κύπρος. Ή, για να είμαι ακριβής, για να μην σας χρεώσω αυτό που είπα ολόκληρο, θεωρείτε ότι περισσότερο είναι από εξωγενείς παράγοντες παρά από στρατηγική. Δηλαδή το ποσοστό είναι περισσότερο από συγκυριακές εξωγενείς παράγοντες. Θα σας πω την άποψή μου. Περισσότερο ως Κυριάκος και όχι ως πρέσβης. Προφανώς, γιατί δεν χρεώνω στην Κυπριακή Δημοκρατία, τώρα είναι η τοποθέτησή μου. Υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου στην Αγγλία που κάποιος κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Την είχαν βρει στον μπάνιο δολοφονημένη, πνιγμένη. Δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις και ως εκ τούτου αθώθηκε. Πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας δεν υπήρξε μαρτυρία. Ο άνθρωπος αυτός ξαναπαντρεύτηκε. Ξανανυφεύθηκε.
Στη δεύτερη τη γυναίκα πέθανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το δεύτερο δικαστήριο τον αθώωσε πάλι διότι δεν υπήρχαν μαρτυρίες που να μπορούν πέραν βάσης λογικής αμφιβολίας, διότι δεν είναι αστική υπόθεση, είναι ποινική υπόθεση, ως εκ τούτου χρειάζεται να είναι πέραν βάσης λογικής. Αυτός ο άθλιος τύπος, ο θρασίτατος, έκαμε το ίδιο πράγμα στην τρίτη του σύζυγου. Το τρίτο δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε μαρτυρία, είπε ότι the inherent unlikelihood of coincidence προκύπτει στην περίπτωση αυτή, δηλαδή η ενυπάρχουσα πιθανότητα των συμπτώσεων υφίσταται στην περίπτωση αυτή και είμαστε υποχρεωμένοι να τον καταδικάσουμε. Με πολύ σεμνότητα θα σας πω ότι δεν μπορεί όλα αυτά που συνθέτουν ένα σκηνικό στο οποίο είναι η Τουρκία να είναι απέναντι από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό σε σειρά ζητημάτων που την αφορούν στην πορεία της. Η Τουρκία η οποία εσωτερικά να αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, να υποχρεώνεται να εκδηλώνει δυναμική αντίδραση ενίοτε εκβιαστική στη βάση της ισχύως της, με Ρωσία και Αμερική τη μια εβδομάδα να βλέπει αριστερά, την άλλη να βλέπει δεξιά, δηλαδή όπως τον κυνηγό που δεν ξέρει πιο πολύ να χτυπήσει. Την ίδια ώρα, εμείς στις 17 έχουμε τριμερή με Παλαιστίνη και ισορροπούμε να έχουμε στις 20 την Πέμπτη Σύνοδο με το Ισραήλ. Ενώ προγενέστερα στις 19 έχουμε με Ιορδανία άλλη τριμερή. Αυτά που σας λέω την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, να περιγράφετε το εννοώ. Εσείς οι έγκριτοι και από τα βάθη της ψυχής μου το λέω, πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία βραδιά για όλους μας και ήταν μεγάλη μας ευκαιρία πρωτίστως και μετά τιμή να σας έχουμε μαζί μας. Να περιγράφετε αυτές τις εξελίξεις με ξένες εταιρείες, ισχυρές, κολοσσούς. Απάντησε και ο Ανδρέας προγενέστερα τους λόγους που έρχονται. Έρχονται μεν, αλλά για κάποιον λόγο προέκυψε το να έρθει. Ασκούμε το κυριαρχικό δικαίωμα και το ασκούμε προφανώς θωρακίζοντάς το. Και τελειώνω με αυτό και. Αν έλεγε κανείς από εμάς πριν 3 χρόνια ότι σήμερα, 10 Δεκεμβρίου του 2018, θα είμαστε εδώ με αυτά τα δεδομένα και με αυτές τις αντιδράσεις της Τουρκίας, σε αυτήν την κλίμακα όπως τις έχουμε σήμερα, θα συμφωνούσε ότι θα είναι αυτές οι αντιδράσεις σήμερα? Προφανώς είναι αυτές και είναι τόσες μέχρι σήμερα. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιες θα είναι αύριο ή μεθαύριο, αλλά σήμερα είναι τόσες και δεν είναι τόσες όσες αναμένεται. Γιατί? Διότι προφανώς ένα σκηνικό, ο οποίο είναι ενώπιον μας, δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα συμπτώσεων εξωγενών, αλλά και δικών μας ενεργειών, και είναι καλό και εμείς ενίοτε να δίδουμε μεταξύ μας τα εύσημα, όχι για να καθόμαστε σπίτι και να φυσικαζόμαστε, διότι όπως συνηθίζω να λέω, ο κυπριακός ελληνισμός και ο ελλαδικός ελληνισμός, όταν έχει τέτοιο γείτονα άθλιο και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει συνέχεια να είναι με αντανακλαστικά και γρήγορα έτοιμος να αντιδράσει, όχι πολεμικά από την έννοια που κάποιοι λένε, να αντιδρά διπλωματικά, πολιτικά και αν χρειαστεί, όπως το είπατε εσείς, και οι αναλογίες μια χαρά είναι. Ήταν ο πληθυσμός είναι 1:10, ενώ οι αλλαγές στρατιωτικές είναι 3:5, 3:6, ανάλογα με την περίσταση. Αν προσθέσει κανείς και την ικανότητά μας και τον ορισμό των Ελλήνων, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Απολογούμε αν μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι ήταν έτσι ένα σχόλιο που ένιωθα ότι ήθελα να το κάνω. Ίσως ήμουν λίγο πολύ επιθετικός καθότι στρατιωτικός, αλλά η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές στην ιστορία μας ασυγχώρητα λάθη. Το 1974 δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι δεν είναι κάτι το οποίο, για το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε ως Ελλάδα. Ένα παράδειγμα αναφέρω. Το ότι στα Ίμια, ενώ είχαμε στρατιωτική, ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση εκείνη τη στιγμή από τακτικής πλευράς, συρθήκαμε ταπεινωμένοι σε συζητήσεις, είναι καθαρά θέμα δικής μας αδυναμίας εσωτερικής. Εγώ λοιπόν τονίζω αυτά τα σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να γίνει σαφές σε όλους μας ότι τα σημεία ισχύως μας, εντάξει, ωραία. Τα σημεία δυναμίας όμως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, δεν μπορεί να τα κρύβουμε. Αυτό. Επιτρέψτε. Ναι. Θα ήθελα απλώς να πω το. Επιτρέψτε ένα μικρό σχολιασμό πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης. Ναι, πάντοτε γενικότερα, γενικά και έχουμε και δίκιο να το κάνουμε.
ιστορικά, με ψημιρούμε για την ελληνική και την κυπριακή εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι favorite pastime σε πολλά σημεία. Και αυτό δεν είναι βάσιμο, έτσι, με τα λάθη που έχουν γίνει κατά καιρούς. Ωστόσο, από το 2010 και μετά, διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν επενδύσει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τις τρίμερες συνεργασίες. Και ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπανδρέου, με την πρώτη περίφημο αυτό δείπνο στη Μόσχα μαζί με τον Νετανιάχου, μέχρι σήμερα βλέπετε όλες τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα δεν έχουμε αλλάξει περισσότερες βέβαια, όλες τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα συστηματικά να επενδύουν σε αυτό ασχέτως των ιδεολογικών, πολιτικών ή άλλων διαφορών σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Εδώ υπάρχει μια συνοχή και μια συνέχεια, η οποία είναι αξιοσημείωτη και η οποία έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς. Αλλά δεν σημαίνει ότι ακόμα μιλάμε για συμμαχίες ή για άξονες ή για πράγματα τα οποία μπορούν να έχουν άμεση χρησιμότητα σε στρατιωτικό επίπεδο στην περίπτωση που ξεκινήσει η κρίση. Δεν υπάρχει αμυντική συμμαχία ακόμα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Και το γεγονός ότι μπορεί να συζητηθεί κάτι είναι ενδεικτικό πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι συνεργασίες. Αλλά δεν έχει ακόμα καταλήξει σε σημείο ώστε να αλλάξει την ισορροπία στρατιωτική δυνάμεων στην περιοχή. Και τελευταίον, δεν είναι τόσο καλή η αμυντική ισορροπία δυνάμεων. Και ειδικά και στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αμυντικής θωράκισης στο νησί. Σοβαρότατο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι υπέρ μας ισορροπία δυνάμεων. Υπάρχουν πολλά ποιοτικά στοιχεία τα οποία δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Και αυτό που είπα πριν, ότι χωρίς ενιαίο αμυντικό δόγμα ενεργειακά σχέδια αυτού του μεγέθους δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Ή αν υλοποιηθούν, θα λεπωθούν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι τέτοια η φύση της περιοχής, τέτοια η φύση της τουρκικής απειλής και τέτοια η φύση του ρίσκου, που αν δεν έχεις τη δυνατότητα να το εφαρμόσεις αυτό στην πράξη, αμφιβάλλω ακόμα και εγώ, που είμαι από τους πιο αισιόδοξους και φιλόδοξους στο θέμα αυτό το ενεργειακό στην Κύπρο και την Ελλάδα, ότι θα έχουμε πρόβλημα υλοποίησης ειδικά αυτών των μεγάλων έργων. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αποτροπής. Όχι επιθετικής, αποτροπής. Και η δυνατότητα αποτροπής προϋποθέτει μια νέα ναυτική στρατηγική, προϋποθέτει αναβάθμιση του υλικού σε μεγάλο βαθμό και προϋποθέτει και αυτό που πούμε κοινό ενεργειακό, όχι δόγμα Ελλάδος-Κύπρου, αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η έννοια και λίγο γενικότερη, αλλά μια λογική καλύτερου συντονισμού και θεσμοθετημένου συντονισμού με ένα συμβούλιο ενότητας στρατηγικής συνεργασίας των δύο κρατών, το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει ή να συζητούν αυτά τα θέματα πολύ πιο ουσιαστικά από ό,τι συζητούνται τώρα. Όχι πως δεν συζητούν ουσιαστικά, απλώς είναι τελείως διαφορετικά και το μήνυμα που στέλνει κάτι τέτοιο. Πολύ γρήγορα. Ως πρόσφυγας προφανώς δεν μπορώ να διαφωνήσω με οτιδήποτε έχει σχέση με το να πάμε να πάρουμε πίσω την Κύπρο. Όλα αυτά τα θεωρώ δεδομένα. Δηλαδή πραγματικά το πιστεύω. Εγώ δεν είπα κάτι. Ναι, όχι. Το πάω στα άκρα, γιατί όντως το πιστεύω και το λέω πολύ ειλικρινά. Έτσι δεν θα μπορούσε αλλιώς να είναι διαφορετικά. Δύο όμως σχόλια θέλω να κάνω, τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει να υπάρχει ρεαλισμός σε ό,τι κάνουμε και μια ισορροπία. Το τι θέλουμε δεν είναι απαραίτητα αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε. Άρα, εγώ θα συνηγορήσω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες με κάποια πολύ έτσι τρανταχτά παραδείγματα λαθών που γίνανε σε προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε πολιτικά, αλλά νομίζω ότι υπήρξε μια σταθερότητα και μια διαχείριση προς ένα στρατηγικό στόχο. Και θα σας πω ότι, αν θυμάστε, πριν 1,5 χρόνο, όταν ήταν ο Μακρόν εδώ πέρα στην Αθήνα, τον συνόδευε και ο CEO της Total, ο Πατρίκ Παγιονέ, ο οποίος τον ήξερα και καθίσαμε, μιλήσαμε λίγο στα πλαίσια της συζήτησης αυτής. Είχαν ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο στην Κύπρο και ήταν και η Exxon. Στα πλαίσια αυτό είχε έρθει και η Exxon, όχι ως γαλλική εταιρεία, αλλά ως ενδιαφερόμενη. Και μου έκανε εντύπωση τα δύο σχόλια που άκουσα, τα οποία εμένα με έκαναν και ένιωσα πάρα πολύ έτσι θετικά, και ήταν λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας και στην Ελλάδα. Το σχόλιο του Παγιονή, ο οποίος είναι και λίγο έτσι brutal τύπος, έτσι Γάλλος, λέει: εμείς όλα τα κάνουμε. Λέει: κοιτάξτε, εμείς μιλήσαμε με την Κυπριακή Δημοκρατία, με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Είναι sovereign state. Και εμείς θα ξεκινήσουμε τις γεωτρήσεις. Το τι έκαναν οι Ιταλοί δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα υπερασπιστούμε αυτό το πράγμα. Το οποίο, όσο καλή θέληση και να έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα να το κάνει. Και δεν, πραγματικά δεν το λέω με ψημιρώντας, ούτε έχοντας
αν θέλετε, κάποιο λόγο να το πω, κάθε άλλο. Θα σας πω ότι και για τις ελληνικές στρατιωτικές ένοπλες δυνάμεις έχω το απεριόριστο σεβασμό και εκτίμηση για πολλούς λόγους. Αλλά δεν μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά μόνοι μας. Χρειάζεται στρατηγική συνεργασία. Όταν η Εξόν λοιπόν ξεκινούσε, κυρίως στον Παρόδο, η υπεύθυνη για την περιοχή της Εξόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι Τουρκάλα. Είναι από τη Σμύρνη. Και μου λέει, κοίταξε, εμείς σαν εταιρεία θεωρούμε ότι η Κύπρος είναι μια δημοκρατία η οποία μπορεί να διαθέσει τις περιοχές της. Αυτό για μένα είναι σχόλιο το οποίο έδειξε τη σωστή στρατηγική και την νίκη. Μπορεί να βγάλουμε, μπορεί να μην βγάλουμε, αλλά πετρελαιοδική ή φυσικό αέριο. Αλλά νομίζω ότι καταφέραμε μέσα από τη σωστή διαχείριση να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Μπορεί σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν και να μας δώσουν τη δυνατότητα να πάμε ακόμη περισσότερο. Θέλει όμως ρεαλισμό. Δηλαδή, συμφωνώ με όλα και αυτά που είπε και ο Θοδωρής και αυτά που είπατε και εσείς. Πρέπει να έχουμε τις δυνάμεις αυτά. Δυστυχώς όμως έχει ισορροπίες. Και οι ισορροπίες αυτές έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Δεν πάντα τα κάνουμε όλα. Όσο και να θέλουμε, θα έχει πράγματα που θα μείνουν πίσω. Άρα, νομίζω ότι πρέπει να υπερκαλύπτουμε τα οποιαδήποτε κενά με μια πολύ έτσι ισορροπημένη, σταθερή στρατηγική για να πετύχουμε αυτά που είπε και ο Κυριάκος όσον αφορά τις συμμαχίες και βεβαίως και για την Κύπρο χρειάζεται μια σταθερή πολιτική για να μπορέσει και ενεργειακά να πάει στην επόμενη μέρα. Είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Και εγώ νιώθω περήφανος που καταφέραμε σαν Κύπρος να κάνουμε αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα θα ακολουθήσουμε και ελπίζω να είναι, νομίζω το είπε ο Θοδωρής, ότι ήταν και ένα κίνητρο και ένα ξύπνημα και για την Ελλάδα να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα και μακάρι να έχουμε αντίστοιχες επιτυχίες και εδώ. Αν μου επιτρέπετε και εμένα ένα πάρα πολύ σύντομο, έτσι για να κλείσουμε με μια λίγο πιο αισιόδοξη νότα, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου βρισκόμαστε στο πιο κοντινό, στο πιο στενό σημείο εθνικής ενότητας που υπήρξαμε τα τελευταία, θα έλεγα, 70 χρόνια. Και έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο, από το επίπεδο των διεκδικήσεων από το Ελσίνκι και μετά, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να μιλάμε για κοινές business και να δρούμε μαζί με απόλυτη σύμπνοια και εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Αυτό για μένα θεωρώνεται μια εθνική κατάκτηση. Μπορεί η ενέργεια να βοήθησε σε αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή τους και φυσικά την πρόσκληση του Ίδρυμα Λεβέντη, το σπίτι της Κύπρου του πάντα φιλόξενο, όλους εσάς που συμμετείχατε τόσες ώρες στη συζήτηση. Ελπίζω να έμεινε κάτι θετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.